Από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι με τον Αλέξη Καλοφωλιά. Αλέξη, ευχαριστώ καταρχήν που δέχτηκες την πρόσκληση. Εγώ σε ευχαριστώ. Έχω κάνει ένα εισαγωγικό βιντεάκι και σε έχω βάλει ως μουσικό και μεταφραστή. Τώρα, αν θες να βάλεις κάτι άλλο ή να βγάλεις κάτι από αυτό, δεν ξέρω. Εντάξει, αυτές είναι δύο ιδιότητες που με νομίζω είναι χαρακτηριστικές, έτσι. Ωραία. Θες να μου πεις πού μεγάλωσες? Ναι. Γεννήθηκα στην Αθήνα, αλλά πέρασα την παιδική μου ηλικία στην ελληνική επαρχία. Ο πατέρας μου ήταν τραπεζικός και έπαιρνε πάρα πολλές μεταθέσεις με αποτέλεσμα να έχω ζήσει σε διάφορα μέρη. Έχω ζήσει στην Άρτα, έχω ζήσει στην Άμφισσα, έχω ζήσει στις Ερυθρές, έχω ζήσει στο Λαύριο, έχω ζήσει στην Καλαμάτα. Ήταν μια παιδική ηλικία όμορφη, αλλά λιγάκι ασταθής, γιατί έπρεπε συνέχεια να αλλάζω, μέρη, να προσαρμόζομαι. Και φίλους και τέτοια. Να κάνω φίλους, να αντιμετωπίζω αντιπάλους. Τη θυμάμαι όμορφα, γιατί υπήρχαν άνθρωποι, ας πούμε, που με... ήμουν μαζί τους, ας πούμε, και τους θεωρώ πραγματικούς μου φίλους, αν και χάνεις εύκολα μετά από τέτοια, μια τέτοια διαδρομή. Και 12 χρόνια ήρθα στην Αθήνα. Για μένα η Αθήνα ήταν, κατά κάποιο τρόπο, ένας ανοιχτός ορίζοντας. Έτσι, με όλες τις παθογένειες που είχε η ελληνική επαρχία, και με όλα τα όμορφα, έτσι, που είχαν σημαδέψει την παιδική μου ηλικία, ξαφνικά ήρθα σε ένα πεδίο το οποίο φαινόταν πραγματικά αχανές. Και πολιτιστικά, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά ερεθίσματα τα οποία μπορούσα να αποκομίσω, αλλά και προσωπικά. Νέες παρέες, νέες παραστάσεις, το rock'n'roll. Δηλαδή το rock'n'roll, ας πούμε, το έμαθες στην Αθήνα. Η πρώτη μου επαφή, τώρα πέρασαμε και στη δεύτερη ερώτηση. Η πρώτη μου επαφή με αυτό που λένε εικόνα και ήχος του rock and roll, αλλά σε μια μορφή που πραγματικά μπορεί να σε συγκλονίσει, ήταν όταν ήμουν 11 χρονών περίπου, 12 θυμάμαι, και έκανα κοπάνα από το επαρχία που βρισκόμουν να έρθω στην Αθήνα να δω σε μια πρωινή προβολή το Woodstock. Θυμάμαι, επειδή είχα κάποια μου καθυστερήσει κιόλα, μπήκα μέσα στη στιγμή που παίζανε ηχού. Summertime Blues. Έπεσε σε κέριο σημείο. Ακριβώς. Ήταν κάτι το οποίο συντάραξε την παιδική μου ψυχή, ας πούμε. Ήταν κάτι το οποίο είχε εξωτισμό και δύναμη, ρυθμό και αυτή τη σεξουαλική ενέργεια, ας πούμε, που τότε ξυπνούσε μέσα μου. Πραγματικά ήταν ένας κόσμος που μου φάνηκε ότι δεν αναφερόταν σε τίποτε από όσα είχα ζήσει μέχρι τότε και μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Έτσι, πραγματικά. Έτσι ξεκίνησες, δηλαδή. Ναι, αυτό, αυτό ήταν το έναυσμα. Βέβαια, εντάξει, υπήρχαν ακούσματα μέσα στο σπίτι μου, ας πούμε, ξέρω εγώ, Beatles ή διάφορα άλλα το 60, ας πούμε. Έτσι. Περνάγανε, ναι, όχι τόσο πολύ. Αυτοί, όσο διάφορος κόσμος που μπαινόβγαινε μέσα. Φίλια. Ας πούμε, φίλια και τέτοια. Και, αλλά το πρώτο ήταν αυτό, ας πούμε. Δεν μπορούσα να το κατανοήσω, αλλά πραγματικά με έκαψε μέσα μου, ας πούμε. Κατάλαβες εκ των υστέρων. Ναι, κατάλαβα εκ των υστέρων. Τη σημασία του. Τη σημασία του. Και αυτό με έκανε, κατά κάποιο τρόπο, επειδή δεν υπήρχε κάποιο τρόπο να το προσεγγίσω, ας πούμε, με έκανε να αρχίσω να ακούω περισσότερη μουσική. Η αδερφή μου ήταν λίγα χρόνια μεγαλύτερη από μένα, βούτυξα στην δισκοθήκη της. Και εκεί, γύρω στα 12-13, αποφάσισα να ασχοληθεί με τη μουσική τελείως αεραστεχνικά, δηλαδή τελείως αεραστεχνικά σίγουρα, ένα παιδί 13 χρόνια. Ναι, αλλά χωρίς να σκέφτεσαι, χωρίς να σκέφτεσαι, ας πούμε, ότι μπορεί να γίνει το πρώτο μου όργανο τα φυσαρμόνικα. Από εκεί ξεκίνησα, ας πούμε. Και άρχισα να ψευτοπαίζω, ας πούμε, blues. Τώρα με διάφορους φίλους, με ακουστικές κιθάρες και αυτά. Εκείνη την εποχή, όταν συνήθως, ας πούμε, όταν λείπανε οι δικοί μας, ας πούμε, κάποιο Σαββατοκύριακο, πηγαίναμε και μαζεύαμε όργανα, από εδώ και από εκεί. Βρίσκαμε, θυμάμαι, υπήρχε ένας φίλος που οι γονείς του νοικιάζαν και όργανα και όλα, ας πούμε, είχαν μια εταιρεία νοικίας, πηγαίναμε τα φορτωνάμε, ας πούμε, και πηγαίναμε και παίζαμε όλο Σαββατοκύριακο, ας πούμε, στο σπίτι αυτό το άδειο. Αυτά ήταν τα πρώτα σκεπτήματα, δηλαδή, και οι πρώτες ματιές στις δυνατότητες που μπορεί να σου προσφέρει αυτή η εκφράση, ας πούμε, το πράγμα. Δεν ήταν κοντά στα πολιτιστικά μου, στα πολιτιστικά μου οικογενειακά πολιτιστικά πρότυπα, έτσι.
Οι γονείς μου άκουγαν Θοδωράκη. Τα κλασικά. Τα κλασικά, ας πούμε. Και πώς αντέδρασαν, αλήθεια. Όταν κατάλαβαν ότι. Καταρχήν, πότε φτιάξατε τους Λαστρεύες, σε τι ηλικία. Ναι, πριν από τους Λαστρεύες υπήρχε μια περίοδος. Αυτό το πράγμα δεν είχε όνομα αυτές οι συνευρέσεις που κάναμε. Τέλος πάντων, ήταν. Τζαμάρα, ας πούμε. Ναι. Ξεκίνησε η ιδέα του Λαστρεύες. Κάτι να σου πω μετά για το περιβάλλον. Το περιβάλλον ήταν πολύ υποστηρικτικό και μάλιστα τώρα που είμαι γονέας και εγώ και. Πραγματικά έρχομαι σαν μηχανία βλέποντας την κόρη μου να ασχολείται με πράγματα που δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι και κατανοώ ότι για αυτούς ήταν μεγάλο βήμα να με υποστηρίξουν σε αυτό που έκανα, χωρίς να κατανοώ να καταλαβαίνω τι ήταν αυτό, ας πούμε. Ήταν κάτι εξωτικό για αυτούς, κάτι. Ναι, ναι. Αλλά ήταν πολύ υποστηρικτική. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι σκεφτόμουν ο πατέρας μου όταν μπαίνει και με έβλεπε, ας πούμε, στο δωμάτιο μου με κρεμασμένο τον μπάσο, χωρίς βρίσμα, χωρίς τίποτα. Να παίζω, ξέρω, το No Fun ή διάφορα πάνκα, ας πούμε, στάνταρ στο Λουι. Αλλά ήταν πολύ υποστηρικτική. Και δεν θυμάμαι να μου είπαν κάποια στιγμή, ας πούμε, ότι αυτό που κάνεις και όχι, κοιτάξτε περισσότερο τα μαθήματά σου ή τίποτα. Έτσι φτιάχτηκαν οι πρώτες παρέες που είχαμε, που είχαν αυτό το, τη μουσική σαν κοινό πεδίο. Η ιστορία ξεκίνησε από τον Νίκο, είναι ο πρώτος κιθαρίστας στο Last Ride. Είχε μια ιδέα να κάνουμε ένα συγκρότημα που θα παίζει μόνο Sex Pistols. Αυτό ήταν πολύ ωραίο τότε, γιατί το Nevermind the Bollocks δεν έβγαινε από τα pick-up μας κάνα, ας πούμε. Οπότε αρχίσαμε να αυτός τραγουδούσε. Αρχίσαμε να κάνουμε πρόβες στο υπόγειό του. Είχε κάποια όργανα υποτυπώδη τα οποία μας αδιέθετε, ας πούμε, και εκεί άρχισαμε να αφήσουμε τα πρώτα στάνταρ, ας πούμε, περισσότερο πάντ της εποχής, ναι, Velvet που ήταν πολύ εύκολο, ας πούμε, γιατί είχαν 2-3 ακόρντα, και κάνα Louis Louis, κάτι τέτοια πράγματα, ας πούμε. Σιγά-σιγά αυτό το πράγμα άρχισε να αποκτάει μια εσωτερική δυναμική. Δηλαδή σκεφτόμαστε, ας πούμε, ότι θα μπορούσαμε να παίξουμε, να βγούμε. Να το κάνουμε αυτό σε κόσμο. Και έτσι, αυτό έγινε γύρω στο 1900... εντάξει, παρακάτω. Το 1981, ας πούμε, με τα πρώτα σκεκτήματα του ελληνικού πανκ, τις παρέες που διαμορφώθηκαν στην Πλάκα και αργότερα στα Εξάρχεια, βρήκαμε μια θέση μέσα εκεί, ας πούμε. Για πες τα μερικά από τα γκρουπ, ας πούμε, τότε που συμπορευτήκατε. Ήταν οι στρες, ξέρω εγώ. Ναι, ήταν τα συγκροτήματα της punk σκηνής. Γιατί υπήρχε λόγος, ας πούμε, γι' αυτό. Επειδή. Εντάξει, οι παλαιότεροι είχαν κάποια σκηνή. Είχαν δηλαδή την Πλάκα, είχαν τα Skylab, είχαν τα διάφορα μέρη που παίζανε, ας πούμε. Εμείς δεν μπορούσαμε να μπούμε σε αυτή τη σκηνή, γιατί αφενός δεν είχαμε τεχνική αρτιότητα και εκείνη την εποχή, όπως θα μιλήσουμε για αργότερα, η τεχνική αρτιότητα είχε κάποιο. Έπαιζε κάποιο ρόλο. Και δεύτερον, βρήκαμε το δικό μας χώρο μέσα από συναυλίες αλληλεγγύης ή κοινωνικής επαγρύπνησης, αφύπνησης μάλλον, μαζί με κάποιες συναυλίες που γίνανε στη σχολεία και κάποια μικρά κλαμπ. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα που το πες αυτό για τις συναυλίες της. Τη κοινωνική αφύπνιση, ας πούμε, ή σε καταλήψει και τέτοια πράγματα. Καταλήψει τότε δεν υπήρχαν. Ναι. Υπήρχε μάλλον μια στο Βαλτετσίου, αλλά δεν ήταν συναυλίες. Συμμετείχατε σε αυτά επειδή ξέρατε το λόγο που συμμετείχατε ή επειδή σας καλούσαν εκεί, έστω και αν δεν είστε τεχνικά άρτη, απλά ήθελαν κάποιους ανθρώπους να παίξουν εκεί. Εγώ πιστεύω ότι δημιουργήθηκε μια κοινή συνείδηση μέσα από αυτά. Δηλαδή, το σημείο που βρισκόμαστε, δηλαδή οι επιρροές τις οποίες αφομοιώναμε και προσπαθήσαμε να παράγουμε, ήταν μακριά από τις κυρίαρχες, από το κυρίαρχο πνεύμα εκείνης εποχής. Επιρροές που ήταν περισσότερο το πολιτικό τραγούδι της μεταπολίτευσης και η εξέλιξή του, ας πούμε, τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Εμείς πηγαίναμε κάπου αλλού. Εμείς πηγαίναμε σε ένα περιβάλλον το οποίο έρχονταν περισσότερο από τους Beatnik και. Το 60 και αργότερα το punk. Το punk ήταν καταλυτικό για μας, ας πούμε, γιατί καταρχάς πρότεινε ένα άλλο λεξιλόγιο μουσικό, το οποίο μπορούσαμε να το διαχειριστούμε. Πρότεινε μια πολύ μεγαλύτερη δύναμη, γιατί ήταν κάτι νέο. Δεν είχε περάσει, δεν είχα περάσει τα χρόνια τα οποία είχα σημαδέψει, ας πούμε, το rock. Και ταυτόχρονα όριζε τις εκφραστικές μας δυνατότητες με έναν πολύ
άνετο τρόπο. Δηλαδή, πώς να το λέω, ήταν πραγματικά διασκέδαση από την πρώτη στιγμή το να παίζεις. Mm-hmm. Είμαστε αυτοδιδάκτοι. Οπότε δεν είχαμε και αυτά τις νόρμες τις οποίες έπρεπε να αναπαράγουμε. Ας πούμε, οι νόρμες τις οποίες περνάμε ήταν οι νόρμες αυτές που ακούγαμε. Mm. Και βέβαια και το πώς μπορούσαμε να τις αλλοιώσουμε και να τις ανατρέψουμε ήταν πάλι δική μας δουλειά. Ας πούμε. Ουσιαστικά, έτσι όπως το ακούω, δεν υπήρχαν νόρμες, γιατί και το πανκ δεν είχε νόρμες. Δηλαδή, ήταν νόρμα μέσα στο στιγμή νόρμα, ας πούμε. Ακριβώς. Ναι. Εκείνη την εποχή ειδικά, γιατί μιλάμε για την πρώτη εποχή του πανκ, αυτό μας επηρέασε εμάς. Δηλαδή, είμαστε 15 χρονών, 16 όταν έσκασε. Αυτό το punk, ναι, δεν είχε νόρμες. Αργότερα κάπου μπήκε και αυτό μέσα σε καλούπια και ηχητικά αλλά και συμπεριφορικά και... Ναι, αλήθεια. Ναι. Άρα δηλαδή... Και αισθητικά. Η πολιτικοποίηση, ας πούμε, ενεπλάκει με τη μουσική ναι. Και το αντίστροφο. Ακριβώς, κάπως, ένα κάπως πράγμα, έτσι. Κάπως έγινε ένα πράγμα δηλαδή. Και έγινε ένα πράγμα όταν... Εντάξει, πέρα από τις... θέσεις μας, ρε παιδί μου, τις, οι οποίες διαμορφώνονταν τότε σχέση με την κοινωνία και όλο αυτό το σοκ, ας πούμε, της εφηβείας και της μετεφηβείας, ας πούμε, ειδικά σε ένα χώρο σαν την Ελλάδα, ας πούμε, εκείνης της εποχής. Εκτός από αυτό υπήρχε και μία αμυντική στάση, γιατί όταν εμείς, ας πούμε, εντάξει, στα κλαμπ, τα μαγαζιά που παίζαμε, ξέρω, συχνάζαμε ή ήταν σαν εξάρχεια, όταν έγινε η επιχείρηση αρετή, υπήρξε μια αμυντική στάση ενός κόσμου. Δηλαδή, δεθήκαμε περισσότερο μόνο και μόνο από το γεγονός ότι συνεχίζαμε να πηγαίνουμε να συχνάζουμε σε αυτό το μέρος και είμαστε εκτεθειμένοι στους αστυνομικούς ελέγχους, σε πιθανές προσαγωγές, κατρεβώσεις, χτυπάγαν φίλους μας. Το βλέπαμε αυτό το πράγμα. Μετά το χημείο ήταν μια τομή, ας πούμε, τα δύο χημεία που έγιναν. Και έπρεπε να. Είχαμε να παλέψουμε, ας πούμε, την ηρωίνη που κατέκλυσε, ας πούμε, τις παρέες, τα εξάρχεια. Νιώσαμε ότι απειλούμαστε. Ότι είστε, ας πούμε, κομμάτι ενός κόσμου. Είμαστε κομμάτι ενός συγκεκριμένου πολιτικο-κοινωνικού χώρου. Γύρνεστε, ας πούμε. Το οποίο χώρος είχε τις δικές του αναφορές, έτσι. Δηλαδή, συγκεκριμένες αναφορές, ας πούμε, οι οποίες για μας, κατά κάποιο τρόπο, συγκρούονταν, ας πούμε, με την κυρίαρχη αφήγηση που είχε τότε σε σχέση με την αντίσταση. Και, δηλαδή αυτά, κατά κάποιο τρόπο, είχαν σωματωθεί μέσα στη κομματική... Εμείς είχαμε περισσότερο σαν αφήγηση, ας πούμε, μας ενέπνεαν τον Ισπανικό εμφύλιο, το Μάιο του 68 και όλο αυτό, ας πούμε, το νεολαϊκό κίνημα του 60 και το πανκ, ας πούμε, το οποίο ήταν σχεδόν συγχρονική κατάσταση. Για πες μου τώρα για τους Last Drive, πότε είχες πει ότι άρχισε από τον πρώτο κιθαρίστα, ας πούμε, η ιδέα κάπως έτσι άρχισε, ας πούμε. τότε λίγο πολύ η προσέγγιση μας δεν διέφερε πολύ από την προσέγγιση μιας συμμορίας. Δηλαδή, περνάγαμε, ας πούμε, όλη τη μέρα μαζί σχεδόν. Προσπαθούσαμε να δούμε πώς μπορούσαμε να μπούμε μέσα σε αυτό το νταραβέλ που λέγεται punk, ρε παιδί μου. Ναι. Πώς, ας πούμε, με τη μουσική, με τη στάση, οτιδήποτε. Αρχίσαμε, κάναμε την πρώτη μας συναυλία στο Ροντέο το 1983, το Δεκέμβρη. Είμαστε 4 άτομα τότε, με τον Πάνο, αυτός που έγινε δεύτερο σιτάρισμα. Έκανα μια συναυλία και μετά αυτός αποχώρησε και συνεχίσαμε σαν τρίο. Αυτή ήταν η περίοδος του Last Drive που στην ουσία μας έκανε να καταλάβουμε ότι το πράγμα μπορούσε να πάει παραπέρα. Και μια κρίσιμη στιγμή ήταν όταν ένα χρόνο μετά ήρθε στον κρούπο Γιώργος. Γιατί τότε, εντάξει, κατά κάποιο τρόπο μπορούσαμε να δούμε ότι και ότι η δική μας δήλωση μπορούσε να είναι εξίσου έγκυρη, γιατί, έτσι όπως το θυμάμαι, το σκεφτόμουν και τότε. Γιατί υπάρχει μια πραγματικότητα, έτσι σε επηρεάζει, εσύ αντιδράσεις αυτή την προσωπική σου πραγματικότητα κάνοντας μουσική και έπειτα η πραγματικότητα αυτή δεν είναι ίδια, επειδή εσύ έχεις συμμετάσχει στην... Και αυτό ήταν πολύ ανακουφιστικό, ας πούμε, να μπορείς να φτιάξεις το δικό σου πεδίο, δημιουργικό πεδίο και αργότερα αξιακό. Στο Ροντέο όταν είχατε παίξει μόνοι σας, θυμάσαι. Τότε είχε γίνει ένα... Υπήρξαμε στα πλαίσια ενός κινούμενου κλαμπ. Δηλαδή ήταν το κινούμενο κλαμπ, ήταν ένα...
ένα κλαμπ που έφτιαχνε ένας φίλος, ο Χρήστος Καλοπίτας, και ήταν κινούμενο, δηλαδή κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα νομίζω άλλαζε. Ήταν τότε μια συνήθεια, γινόταν και στην Αγγλία αυτό το πράγμα, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή είχε σημασία το κλαμπ και οι αναφορές του, όχι τόσο ας πούμε, το μέρος. Και αυτή στην αυλία που κάναμε, είμαστε μόνοι μας, μας είχε ανοίξει, θυμάμαι, μας είχε ανοίξει Burial Service, έτσι λεγόταν ένα σχήμα, ας πούμε, το οποίο διακράτησε μόνο για αυτή τη βραδιά, που συμμετείχε ο αδελφικός μου φίλος, ο Λάμπρος, ο Τσάμις, ο DJ Lo-Fi και Rolls Royce Kids, και ο Μεγάλη Απώλεια, ο Κώστας Ποφυλάκης, ο Ποφυλάκης. Αυτό ήταν το κουμπί με το οποίο παίζαμε και παίξαμε κι εμείς. Και τότε ήταν αυτή η συναυλία, σαν μια μάζοξη, ρε παιδί μου, όλη του της παρέας, ας πούμε. Yeah. Μετά φύγαμε, πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, ήταν η δεύτερη συναυλία μας που ήταν για μας. Μεγάλη υπόθεση ξαφνικά, ας πούμε. Με διάφορα τράπελα τα οποία συνέβησαν, ας πούμε, κατά τη διαδρομή και κατά την παραμονή μας. Μετά συνεχίσαμε να παίζουμε πολύ. Δηλαδή, εκείνη την εποχή μπορεί να παίζαμε και μέσα σε μια εβδομάδα δύο φορές, τρεις, mm-hmm. ας πούμε. Το Σάββατο σε μια συναυλία ανοιχτή, ξέρω εγώ. Μετά από δύο μέρες, ας πούμε, στον Πίγασο. Mm-hmm. Το Πίγασο ήταν και αυτό το κομβικό mm-hmm. σημείο. Ναι, ναι, ναι. Και μετά, ξέρω εγώ, σε μια επαρχιακή πόλη να καταφέρουμε να πάμε, ας πούμε. Υπήρχε δηλαδή, ήταν πολύ ζωντανό. Ακούς πάρα πολύ συχνά να λένε ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν μαγαζιά και δεν. Mm-hmm. Εγώ ψήφω ότι ένα γκρουπ που ήθελε να παίξει δεν τα κατάφερνε, ας πούμε. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Αφού είχατε ξεκινήσει με την ιδέα του πρώτου σας, ας πούμε, κιθαρίστα, να κάνετε, ξέρω, διασκευές Sex Pistols και να εμπλακείτε στην punk φάση. Ναι, ναι. Πώς ο πρώτος δίσκος είχε τόσο γκαράζ. Ναι, γιατί εκείνη την εποχή. Ναι, πρέπει να. Ήταν γενικά η εποχή του μετα-punk. Δηλαδή, ας πούμε, εντάξει, αυτή η περίοδος πέρασε, ας πούμε, εποχή που τα πρώτα punk δισκάκια ήταν αυτά που μας ορίζαν, ας πούμε. Mm-hmm. Μετά αυτό το πράγμα άρχισε να μετασχηματίζεται. Δηλαδή, γινόταν πιο ευρύ και αποκτούσε δύο οπτικές, δύο κατευθύνσεις. Πρώτη ήταν η κατεύθυνση προς το μέλλον, έτσι, mm-hmm. που ήταν τα group, ας πούμε, τα οποία ήταν τα group του post-punk, έτσι, mm-hmm. περισσότερο αγγλικά. Μάγκαζε πάρα πολύ, mm-hmm. ας πούμε, έτσι. Η οποία κατά κάποιο τρόπο έκανε μια προβολή μέσα σε αυτή τη νεωτερικότητα και τη μετανεωτερικότητα που ακολούθησε. Το βλέπεις, ας πούμε. Και υπήρχε μια άλλη πιο ρομαντική σχολή, η οποία κοιτούσε προς τα πίσω. Εσύ ήσασταν σε αυτήν, ναι. Κοιτούσε προς την παράδοση. Ήταν γκαράζ πρωτόκολλο αυτό. Κοιτούσε ακριβώς, κοιτούσε προς την παράδοση του rock and roll. Γιατί στην ουσία τον γκαράζ δεν είναι, μπορεί να είναι blues, δεν είναι τίποτα, ας πούμε, περισσότερο. Αλλά κοιτούσε με ένα. Μέσα από το punk, δηλαδή, ας πούμε, δεν χρειάζονταν να είσαι για να παίξει ρογαμπίλι, ας πούμε, για να παίξει γκαράζ, ας πούμε. Δεν χρειάζονταν να είσαι ο άνθρωπος ο οποίος έμαθε να παίζει από το blues ή από το rhythm and blues ή όλα αυτά. Ξεκινούσε από το punk. Η μεγάλη μας επιρροή ήταν οι Cramps, σε αυτό, mm-hmm. ας πούμε. Που είχαν μια αντίληψη έτσι κάπως βέβυλη, αλλά δεν σου κρύβω ότι την πρώτη φορά που είδα τους Cramps live, ας πούμε, στο ERG. Ας πούμε, μια ταινία έτσι, που είχε διάφορα έτσι, την κρούπη της εποχής, κόλλησα στην καρέκλα μου και είπα ότι ξέρω αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από άλλο πλανήτη. Καλά, σίγουρα έρχονται, ναι. Υπήρχε και μια άλλη ταύτιση την οποία κάναμε εκείνη την εποχή, έτσι, κάπως πιο επίσης ρομαντική, θα το έλεγα τώρα, ας πούμε, ρομαντική εκ των υστέρων. Και είχε να κάνει με την αποξένωση. Mm-hmm. Για μας, ας πούμε, εντάξει, ένα μεγάλο κομμάτι της κουλτούρας μας ήταν τα B-movies. Mm-hmm. Όλα τα B-movies. Παρακολουθούσαμε μαραθώνιους B-movies, ας πούμε, που γίνονταν στα σινεμά με ένα φωτισμένο, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, οδηγό, ας πούμε, τον Βαγγέλη τον Κοντρώνη. Χάθηκε και αυτό νωρίς. Mm-hmm. Ο οποίος είχε τέτοιο πάθος που έπαιρνε, ας πούμε, κόπιες από B-movies και έκανε 12 ώρες προβολή. Και εμείς πηγαίναμε και καθόμαστε. Ναι, τελείω. Καθόμαστε και βλέπαμε αυτό το πράγμα. Ήταν αποξένωση, δηλαδή όλες αυτές τις ταινίες μιλάγανε για τον εφηβολικό άνθρωπο, έτσι, mm. ή για τον άνθρωπο μύγα, ή για τον το σχιζοφρενή δολοφόρο. Δηλαδή πάντα είχαν να κάνουν με αυτό, ας πούμε, το πρώτο, δηλαδή μια κοινωνική δομή και κάποιον απόβλητο. Mm. Αυτό μας γοήτευε, ας πούμε, με κάποιο τρόπο, γιατί νιώθαμε ότι οι αναφορές μας δεν ταυτίζονταν, ας πούμε, με το. Και γινόταν έτσι μια προβολή μέσα στο κεφάλι μας, ας πούμε, την ψυχή μας. Που μας έσπρωχνε προς αυτό το είδος, προς τον γκαράζ και το. Mm-hmm. Αλλά βέβαια τα ακούσματά μας εκείνη την εποχή ήταν και σύγχρονα. Υπήρχε μια διαφορά. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό είχε να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι
μας έβαλαν κατά κάποιο τρόπο και ακούσαμε μερικά πράγματα. Ένας από αυτούς ήταν ο Γρηγόρης ο Βάιος. Mm-hmm. Θυμάμαι είχε μια μέρα σε μια δισκοτέξη στο γράφο που λεγόταν Ψυχεδέλεια, Τετάρτη. Εμείς πήγαιναν τις Τετάρτες εκεί και ποιο ήταν το περίεργο, ας πούμε, με αυτή την προσέγγιση αυτού του ανθρώπου, αλλά και άλλων, ότι ακούγαμε τα πάντα. Δηλαδή, πώς να σου πω, εμείς είμαστε ροκαμπυλάδες, ας πούμε, ξέρω εγώ, αλλά ακούγαμε πανκ, εκτιμούσαμε τους Blue Easter Cult, τους Black Sabbath, και ταυτόχρονα ακούγαμε και Johnny Burnett. Δηλαδή, ωραίο αυτό. Πολύ. Δηλαδή, αργότερα, ας πούμε, καθώς οι Drive προχωρούσαν, ας πούμε, κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα ήταν μια δεξαμενή. Ναι. Συγγνώμη, σου διακόπτω. Βγαίναν αυτά μετά, έτσι όπως τα λέω τώρα. Ναι, βγαίναν μετά ναι, ακριβώς. Αυτές οι επιρροές. Αλλά δεν είχαμε αυτό το ενοχοποιημένο. Αλλά πώς να σου πω. Είμαστε τελείως απενοχοποιημένοι. Δηλαδή, υπήρχαν εκείνη την εποχή, ξέρω και οι άνθρωποι που άκουγαν metal. Mm-hmm. Άκουγαν μόνο metal. Ξέρετε, δύσκολα. Κάποια παιδιά που άκουγαν και τα άλλα ήταν και στη δική μας παρέα. Δηλαδή, ήταν κάπως σαν πολυσυλλεκτικό, ας πούμε, όλο το πράγμα. Σπάνιο αυτό. Γιατί εγώ που είμαι αργότερα από σένα, θυμάμαι ότι ήμασταν, ας πούμε, χωρισμένοι. Το θυμάμαι και αυτό. Και εγώ που άκουγα, ας πούμε, απ' όλα, με είχαν όλοι για μαλάκα. Και δεν με δεχόταν κανείς, ας πούμε, το καταλαβαίνω γιατί. Να σου πω την αλήθεια, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Γιατί αυτό μαθαίναμε ότι γινόταν, ας πούμε, και στην Αγγλία. Mm. Δηλαδή ότι γινόταν ομιλικές μάχες, ας πούμε, ανάμεσα σε μότς και ροκ. Εμείς είχαμε και μότς παρέα μας, είχαμε και ροκ. Δεν είναι και πάντα. Δεν είχαμε ποτέ, ας πούμε, ένα τέτοιο πρόβλημα. Και αργότερα αυτό φάνηκε πόσο λάθος είναι αυτή η προσέγγιση, όταν το lifestyle την πήρε και άρχισε να μιλάει για φυλές της Αθήνας. Mm. Δηλαδή ξαφνικά, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι ήταν αδαείς, ας πούμε. Δεν ξέρανε ότι εμείς είμαστε μαζί και στις παρέες και στις βράδια και στον δρόμο παντού. Προσπάθησαν να το κάνουν έτσι μόνο με τα πρότυπά τους που έπαιρναν από διάφορα αγγλικά περιοδικά. Ναι. Περισσότερο να το αισθητικοποιήσουν, ας πούμε. Αλλά στην πραγματικότητα δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Και ένας από τους λόγους ήταν ότι είμαστε τόσο λίγοι που θα ήταν αστείο, ας πούμε, να χωριστούμε. Σωστό, έτσι. Ναι. Η μόνη έτσι, ουσιαστική διάσπαση, δεν μπορώ να το πω διάσπαση. Το μία, ας πούμε, που έγινε ήταν όταν οι skins, γιατί υπήρχαν skins, ας πούμε, στις αρχικές παρέες, οι οποίοι δεν ήταν Nazi skins, ήταν όταν γίνανε Nazi skins κάποιοι από αυτούς, ας πούμε. Ναι. Εκεί πήγε μια διαχωριστική γραμμή, ας πούμε, που ήταν, ναι. Αλλά ακόμα και σε αυτούς, στη μεγάλη τους παρέα, πριν υπήρχαν άτομα τα οποία μετά ήταν red skins ή, ξέρω εγώ, καμία σχέση, ας πούμε. Ναι. Να σου πω, γιατί last drive και όχι first drive, ας πούμε. Αυτό είναι μια ιστορία, εμείς τότε συχνάζαμε σε ένα μπαρ, τέλος πάντων, που είχε στον κατάλογο του. Mm-hmm. Ένα ποτό που ήταν το τελευταίο ποτό, ας πούμε, που ήταν στο γαθρό, που του λέγανε Last Drive. Προφανώς το ποτό πήγαινε και πήγαινε διαχόρτα. Το έχεις πει ποτέ? Και θυμάμαι, να σου πω ένα αλήθεια, δεν το είχα πει, αλλά πρέπει να ήταν μόνο για το όνομα, δηλαδή δεν πρέπει να πεινόταν αυτό το πράγμα, έτσι όπως είδα τα συστατικά του, ας πούμε, θυμάμαι τότε. Και έτσι όπως καθόμαστε, ας πούμε, και ψάχναμε ένα ενώπιση της εμφάνισής μας, ένα όνομα, ήταν ο Χρήστος, ας πούμε, το θυμάμαι δίπλα μου, ας πούμε, ξέρω, και το καταλαβαίνω εξής που θα το κάνουμε το group. Αλλά το είπε πολύ, σου λέω πώς, Last Drive, okay. Έτσι απλά. Ήταν απλά, ας πούμε. Κοίτα, αυτό το όνομα ήταν για μας κάτι το οποίο παρέπεμπε σε μια μυθολογία που μας σημάδευε τότε, ήταν αυτό το Live Fast Die Young, ας πούμε, του Rock and Roll, όπως είχε εκφραστεί μέσα από τον James Dean και τον πρόεδρο θάνατό του ή τον Eddie Cochran. Ήταν για μας πολύ βασική επιρροή, ας πούμε, ξέρεις, αυτό το στυλ που ήταν ροκαμπίλι, αλλά δεν ήταν ακριβώς 12 μέτρο, πήγαινε κάπου αλλού, ας πούμε, ήταν σημαντικά. Και πιστεύω ότι, ξέρεις, αργότερα, δηλαδή, αυτό το Last Drive έπαιρνε διάφορες διαστάσεις, ας πούμε, ξέρεις, εντάξει, με τις περιπέτειες μας. Στην πορεία των ετών, ναι, του group. Ακριβώς. Να σου πω, γιατί μπάσο και όχι κιθάρα? Και σε ρωτάω, γιατί ας πούμε, όλοι όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, θέλαμε να γίνουμε ρε παιδί μου κιθαρίστα. Γιατί αυτή ήταν η προβεβλημένη. Και δεν ήθελε να γίνει κανένας Λέμι, ας πούμε. Δεν το είχαμε έτσι. Εσύ πώς. Κοίτα, τον μπάσο μου ότι είχε στη διανομή, να σου πω να είναι. Τόσο τυχαία δηλαδή. Εντάξει, μ' άρεσε πάντα ρε παιδί μου τον μπάσο, ας πούμε, σαν έτσι. Γιατί ήταν κάτι το οποίο ήταν the foundation. Ήταν το υπόβαθρο. Πίσω από όλα σας συνέβαιναν, ας πούμε, υπήρχε και ένα στιβαρός ήχος, ας πούμε, που λεγόταν τον Μπάσο, που ήταν τον Μπάσο και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Έτσι, όταν ήρθε η ώρα, ας πούμε, να διαλέξουμε οργάνα, το πήρα με μεγάλη μου χαρά, ας πούμε, και άρχισα να το δουλεύω.
Τότε τραγουδιστής ήταν ο Χρήστος, ο ντράμερ μας. Και ουσιαστικά, εντάξει, λέγοντας, ας πούμε, και με, μιλώντας και με τις σχέσεις που έχει περάσει τα χρόνια, ας πούμε, και μέσα από όσα έχει περάσει, και αδερφός μου, ας πούμε. Πραγματικά έχω αδελφική σχέση. Έχουμε αδελφική σχέση. Και φαίνεται αυτό, ας πούμε, γιατί θυμάμαι καθόμαστε στην παραλία των Αμπελοκήπων. Η παραλία των Αμπελοκήπων ήταν ένα στίκι για όλους, ας πούμε. Πηγαίναμε καθόμαστε εκεί ώρες. Και μπορείς να συναντήσεις οποιονδήποτε εκεί. Και ήταν το κέντρο της, ας πούμε, του underground, ας πούμε, των Αμπελοκήπων. Όπως ήταν και το Ελλάδα παγκάρι. Και θυμάμαι ότι τραγούδαγα, ας πούμε, κάτι τυχαία και γύρισα, ας πούμε, και μου είπε: ρε φίλε μου, λέει καλύτερη φωνή, πρέπει να τραγουδήσει. Αυτό δείχνει πραγματικά τι άνθρωπος είναι, ας πούμε, ξέρεις. Και αμήχανα στην αρχή, το δέχτηκα αυτό το πράγμα. Και έστω σιγά σιγά ένα τραγουδά και έμεινα αυτό το πράγμα. Τώρα κάτω από ιδανικές συνθήκες δεν δοκίμαζα ποτέ να γίνω τραγουδιστής, ας πούμε, ξέρεις. Δηλαδή. Αν ήταν αυτή η μαγιά του πάνκ, ρε γάμο, το τι έβλεπες, ας πούμε, ανθρώπους. Μπορείς να κάνεις. Οποιοςδήποτε μπορεί να κάνει το τρίποτα, να παίξει. Ακριβώς, μπορείς να το κάνεις, ας πούμε. Ναι. Αυτό για μένα ήταν. Είναι και σωτήριο αυτό. Πώς αλλιώς, ακριβώς, ήταν σωτήριο για πάρα πολύ κόσμο. Πώς αλλιώς, ας πούμε, ένα παιδί από νοτιοανατολική Ευρώπη θα αποφάσισε, ξέρω εγώ, να ασχοληθεί με το rock and roll, αν δεν είχε κάποιον που του λέγει ότι ναι, μπορείς να το κάνεις. Ναι. Και για μας αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι Ramones, ήταν οι Clash, ήταν οι Pistols. Ναι. Ήταν αυτό το. Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Η Last Drive. Προήλθαν από το underground και στην πορεία θα μπορούσε να πει κανείς ότι μετατράπηκαν, καλά σίγουρα μετατράπηκαν σε μύθο και mainstream μπάντα. Αλλά πάντα καταφέρνατε να είστε στα πλαίσια του underground, δηλαδή δεν γίνατε ρε παιδί μου ποτέ η μπάντα που, πώς να σου πω, θα σου πω τώρα μια μαλακία, ένα ηλίθιο παράδειγμα που θα βγει ας πούμε σε ένα πρωινάδικο, εντάξει, ή δεν σας ήξερε όλος ο κόσμος, αλλά σας ήξερε πολλοίς κόσμος στην Ελλάδα. Καταρχήν θέλω να μου πεις, γιατί πιστεύεις ότι καταφέρατε κάτι τέτοιο, δηλαδή να είστε και στο ένα σημείο και στο άλλο, και mainstream και underground ταυτόχρονα και ποτέ να μην σας θεωρούν είτε το ένα είτε το άλλο. Καταλαβαίνω τι. Και αν υπάρχει, ας πούμε, όταν αρχίσετε και γίνωσταν πιο mainstream, υπήρχε άγχος για τη συνέχεια. Και τι θα κάνουμε τώρα, και αρχίσουμε και γινόμαστε γνωστοί, και πώς θα το παλέψουμε αυτό, και πώς θα το διαχειριστούμε. Θέλω να μου πεις αυτά τα δύο. Καταλαβαίνω. Κοίτα, στην Ελλάδα, ας ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο είναι να διαφυσβητεί το γεγονός, η μουσική που παίζαμε δεν γνώρισε ποτέ μεγάλη εξάπλωση. Γιατί οι όροι της λαϊκής μουσικής ήταν πολύ ειδικοί στην Ελλάδα, ας πούμε, και αυτό πράγμα ήταν ζωντανό. Δηλαδή, η λαϊκή μουσική, ας πούμε, ήταν, κινούσε τον ψυχισμό, ας πούμε, του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού. Δεν μπορώ να πω, ας πούμε, ότι το rock and roll ήταν, ειδικά το rock and roll που παίζαμε, έγινε ποτέ. Συγχρόνως όμως υπήρχε μια δυνατότητα, επειδή ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι ο πληθυσμός μιας μεγάλης αμερικάνικης πόλης, ας πούμε, έτσι. Εμείς μας άρεσε πάρα πολύ να παίζουμε ζωντανά, δηλαδή πιστεύαμε, ρε παιδί μου, σε αυτό και είχαμε και αυτή τη ματαιοδοξία, η οποία είναι απαραίτητη, ας πούμε, όταν έχεις ένα rock and roll συγκρότημα. Και ο ναρκισισμός και όλα αυτά, ας πούμε, τα οποία, εντάξει, μεγαλώντας αντιμετωπίζεις αυτοκριτικά, αλλά δεν μπορείς να μην αναγνωρίσεις ότι είναι γενεσιουργά, μάλλον είναι κινητήρια. Είναι απαραίτητα. Ναι, ακριβώς. Για να ξεκινάς. Ακριβώς, ακριβώς. Παίζαμε λοιπόν πολύ, πολύ συχνά live. Αυτό πιστεύω ότι μας βοήθησε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο από ανθρώπους που μας στήριξαν. Ταυτόχρονα υπήρχε δίπλα μας πάντα μια ευρύτερη παρέα η οποία μας στήριζε. Έτσι, η οποία είχε δημιουργηθεί από τις πρώτες μέρες, από αυτές τις μέρες που συζητήσαμε νωρίτερα. Αυτό ήταν και ηθική στήριξη. Έτσι. Αλλά και ουσιαστική, δηλαδή γραφιστικά, φωτογραφίες, γνωριμίες για συναυλίες, ας πούμε. Αυτό μας έδινε πάντα την αίσθηση ότι ανήκαμε σε ένα κύκλο συγκεκριμένο. Δεν χρειάζεται λοιπόν, δεν χρειάζεται να διαχειθούμε για να πάρουμε κάποια αναγνώριση, ας πούμε. Ταυτόχρονα αρχίσαμε να παίζουμε και στο εξωτερικό. Αυτό ήταν και ένα άλλο στοιχείο, ας πούμε, που ίσως απαντάει στην ερώτηση, γιατί στο εξωτερικό είμαστε ένα γκρουπ μέσα, ανάμεσα στα χιλιάδες γκρουπ τα οποία ήταν μέσα σε ένα βαν και παίζανε, γυρνάγανε. Και παρότι, ας πούμε, είμαστε στην Ελλάδα που τα, ακριβώς επειδή είμαστε μακριά, τα πρότυπα του rock and roll ήταν, ας πούμε, παραφουσκωμένα, δηλαδή ο rocker, παιδί μου, ήταν rock star, δεν ήταν ο rocker, ας πούμε, που, ξέρεις, ζούσε και ταυτόχρονα, ας πούμε, έπαιζε rock and roll. Με το που βγήκαμε, ας πούμε, έξω αμέσως, αυτό το πράγμα διαλύθηκε. Καταλάβαμε δηλαδή ποιος είναι ο παράδεισος του rock and roll. Είναι αυτό το πράγμα, δεν έχει. Οπότε
υπήρχαν δύο ταυτότητες, κάθε μία με τη δική της δυναμική. Η μία ήταν το εξωτερικό, ας πούμε, και η άλλη ήταν της Ελλάδα. Στην Ελλάδα έβλεπες ότι αυτό το πράγμα που έκανες μπορούσε να είχε ένα αντίκτυπο, ας πούμε, πολύ πιο άμεσο από το αχανές του εξωτερικού, ας πούμε. Αλλά ταυτόχρονα έβλεπες ότι στο εξωτερικό έμπαινες μέσα σε ένα κύκλο συγκροτημάτων, του γκαράζ τότε, το 80, ας πούμε, ο οποίος πρόσφερε πολύ περισσότερες δυνατότητες. Τώρα αυτό που πες για την τηλεόραση, πιστεύω ότι είχαμε από πολύ νωρίς, ας πούμε, αυτή τη συνένεση μεταξύ μας ότι η ελληνική τηλεόραση είναι ένα εκτρώμα, ας πούμε. Σας είχαν προτείνει ποτέ να εμφανιστείτε σε κάποια? Νομίζω ναι, και έχουμε εμφανιστεί σε 2-3 μουσικά όμως από τη ΣΕΡΤ. Καθαρά μουσικά. Ναι, ναι, και μόνο τη ΣΕΡΤ, ας πούμε. Γιατί ήταν πολύ απλά. Απλώς στυνόμαστε, ας πούμε, και παίζαμε αυτό που παίζαμε. Και... αλλά δεν υπήρχε, δηλαδή, ειδικά τότε την πρώτη εποχή, ας πούμε, της ελεύθερης τηλεόρασης, ας πούμε. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι μας αφορούσε ποτέ αυτό το πράγμα, ας πούμε. Ήταν... αργότερα, καθώς μεγαλώναν, ας πούμε, και αυτός ο κύκλος, ας πούμε, ανθρώπων μεγάλων μαζί μας, ας πούμε, ξέρεις, και... εντάξει, νιώθαμε, ας πούμε, στην Ελλάδα κάμια αυτάρκεια, ρε παιδί μου, μια αυτάρκεια, δηλαδή, στον κόσμο που έρχονταν και μας έβλεπε, στο τι μας έδινε, στο τι του δίναμε, στο πώς αντιμετώπιζε, ας πούμε, αυτήν την αρνητικότητά μας, γιατί δεν ήταν τα πιο εύκολα χρόνια τότε. Υπήρχαν πράγματα τα οποία ήταν πολύ επικίνδυνα και στον δρόμο, ας πούμε, αλλά και στη... τέλος πάντων, ήταν δύσκολα πράγματα, δύσκολα χρόνια, ναι, ήταν δύσκολα. Υπήρχε μια αρνητικότητα, ας πούμε, έτσι. Αυτή η αρνητικότητα ενώ στην αρχή μας όθησε, γιατί ήταν αυτή η αποξένωση που σου λέγαμε. Μετά έγινε εμπόδιο. Μετά έγινε εμπόδιο, έγινε αυτοκαταστροφή. Αρνητικότητα εννοείς από ποιους? Αρνητικότητα κοινωνική. Ναι. Δηλαδή, προς το ροκεντρό, ας πούμε. Ναι, από το ροκεντρό προς την κοινωνία. Δηλαδή, παιδί μου, αυτή η αμυντική θέση που σου έλεγα στην αρχή, μετά έγινε λίγο νοσηρή. Και οδηγήθηκε και ένα μέρος κομματιού της, ένα κομμάτι της μίλαγε για την αυτοκαταστροφή. Θα σου κάνω μια περίπου ίδιου ύφους ερώτηση. Είχε διαφορά για σας να παίζετε σε μια κατάληψη και στο Ρόδο? Θα σε ρώταγα τώρα, αλλά μάλλον μου απάντησες πριν, αλλά θα στην κάνω την ερώτηση. Η μία είναι αυτή, αν είχε διαφορά. Και πώς καταφέρνατε την ίδια εποχή να παίζετε σε καταλήψεις, να παίζετε και στο Ρόδο? Που το Ρόδο, ας πούμε, εκείνη την εποχή και για μεγάλο χρονικό διάστημα έπαιζε όλος ο κόσμος. Δηλαδή, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ήταν το mainstream, ο mainstream τόπος συναυλιών της ροκ μουσικής στην Ελλάδα, ας πούμε. Και σας δέχονταν και στους δύο. Και φαντάζομαι σίγουρα υπήρχαν άνθρωποι που σας είχαν δει και σε μια κατάληψη και ερχόντουσαν και στο Ρόδο να σας δουν. Κοίταξε, στην ουσία πρόκειται για την ερώτηση με δύο ερώτηση, ας πούμε, ένα άλλο σκύλο. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με το πότε ξεκινήσαμε. Όταν ξεκινήσαμε στη δεκαετία του 80, το να παίζεις, ας πούμε, σε συναυλίες αλληλεγγύης, κοινωνικής αφύπνισης και ταυτόχρονα να παίζεις στα λιγοστά μαγαζιά που υπήρχαν. Δεν έρχονταν σε σύγκρουση. Δηλαδή, γιατί ήταν ένας χώρος συγκεκριμένος, ας πούμε, που βρίσκεται τις εκφάνσεις του και στο ένα και στο άλλο. Αυτό το οποίο εσύ δέχεσαι, ας πούμε, σε μια κατάσταση, είναι βασικά μια κατάσταση δεκαετίας του 90. Και έχει να, καταρχάς, ας πούμε, εντάξει, να μιλήσουμε για το Ρόδονα, ας πούμε, έτσι. Προσωπικά εγώ δεν τόνιζα ποτέ σαν δικό μου χώρο, ας πούμε, γιατί εντάξει, το Ρόδο ήταν μια στημένη μηχανή, ας πούμε, που στα μάτια μου φάνταζε υπερβολική μέχρι και αστεία, γιατί εκείνο το ίδιο διάστημα εμείς παίζαμε στο εξωτερικό και παίζαμε και σε μεγάλα κλαμπ, ας πούμε, σε φεστιβάλ και βλέπω πώς ήταν, ας πούμε, το κλίμα σε αυτά τα μαγαζιά και βλέπω, ας πούμε, και πόσο μιλιτέρ ήταν στο Ρόδο, ας πούμε, ξέρει. Και σύντο γεγονός, ας πούμε, ότι για κάποιο λόγο δεν υπήρχε μια απόσταση. Δηλαδή, το να σου πω τώρα, δεν είμαστε διαφορετικοί από το κοινό, ας πούμε, που ήταν στο Ρόδο. Δεν... ναι. Και υπήρχε όμως κάτι άλλο, στο Ρόδο, στην ουσία το στήσανε, ή μάλλον σε αυτούς που το στήσανε μαζί και οι ίδιοι άνθρωποι που είχαν τον πήγασο. Έτσι, οπότε, ναι, μας φώναξαν οι άλλοι, δηλαδή, αυτό ήταν, ας πούμε, ένα... κάτι, ας πούμε, και στο χέρι. Ταυτόχρονα στο Ρόδον έπαιζαν και συγκροτήματα με τα οποία έπαιζαν μαζί στην Ευρώπη, ας πούμε. Dejavu, Flesh Tones. Dead Moon δεν είχαν παίξει.
Δεν μου λέει, αλλά αργότερα. Αργότερα. Εγώ σου λέω για το 80. Mm-hmm. Πώς πήγαμε, ας πούμε. Πώς, mm-hmm. Οπότε για μας φάνηκε φυσιολογικό, ας πούμε, ότι αυτό ήταν μια σκηνή στην οποία θα, θα συμμετέχουμε. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα όλη τη δεκαετία του 80 δεν συνέβαινε. Δηλαδή αυτή η όσμωση υπήρχε. Mm-hmm. Άλλαξε βασικά, ας πούμε, κατά, στην αρχή της δεκαετίας του 90, τέλη δεκαετίας του 80, αρχή της δεκαετίας του 90, όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες καταλήψεις στέγης με καθαρά αντιεμπορευματική συνθήκη, που λειτουργούσαν σε μια καθαρά αντιεμπορευματική συνθήκη. Αυτό ήταν το ένα, οπότε ας πούμε αποκλειστήκαμε από αυτούς τους χώρους και ταυτόχρονα έγινε κάτι και στην άλλη μεριά, δηλαδή το lifestyle φούσκωσε, έγινε απεχθές, ας πούμε, έγινε μια... Όταν εμφανίστηκε ένα απεχθές lifestyle, το οποίο κατά κάποιο τρόπο διεκδίκησε τους δικούς του καλλιτέχνες, ρε παιδί μου. Ξέρεις. Για μένα εκείνη την εποχή εμφανίστηκε μια άλλη συγκυρία, η οποία ήταν ευεργετική για αυτό που λέμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, έκφραση στην ολίστικη έκφραση στην Ελλάδα. Ήταν τα τρία συγκροτήματα της δεκαετίας του 90, τα οποία πραγματικά έκαναν τομεία, ας πούμε, δηλαδή οι Active Member, οι Τρύπες και η Στερεονόβα, στην ουσία διαπραγματεύτηκαν τη μη συμμόρφωση. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή δεν είχες, ας πούμε, κάποια μεγάλη μπάντα η οποία ταυτόχρονα φλέταρε, ας πούμε, και με αυτό το ψευτο, ξέρεις, star system, ας πούμε. Mm-hmm. Όλα αυτά τα groups, σου λέω, είχαν τραβήξει διαχωριστικές σου γραμμές, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό ήταν για μένα πολύ, πολύ και έδειχνε και τις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας. Δηλαδή έδειχνε, ας πούμε, μια αντίδραση σε τι, στο ότι η ελληνική κοινωνία, και αυτό συνέβαινε, ας πούμε, και από τη δεκαετία του 50 και του 60, ειδικά του 60, αλλά με τη Χούντα πια, εντάξει, πήγε στα άκρα της, με το Πολυτεχνείο και όλα αυτά, το νέο το αντιμετωπίζε σαν ξένο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πολύ, κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, τους μετανάστες βρήκαν κάποιον άλλο ξένο, ας πούμε. Στο. Αλλά πριν συνέβαινε αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτό που λένε οι τρυπές δεν χωράς πουθενά, ας πούμε. Εντάξει, είναι ένας πολύ βαθύς στίχος, ας πούμε, γιατί ένιωσε ότι δεν χωράς πουθενά, πραγματικά. Ήταν... Οπότε, γι' αυτό προφανώς και η δεκαετία του 80 φτιάξατε όλο αυτό τον κόσμο, στον οποίο μπορούσατε να χωράσετε. Ακριβώς, έτσι όπως το φτιάξαμε ένα κοινό, ας πούμε, το οποίο αποκτήσαμε μια σχέση εμπιστοσύνης και πίστης, ας πούμε, γιατί ζυμωνόμαστε μέσα στα ίδια πράγματα, έτσι, υποφέραμε από τα ίδια πράγματα, χάναμε φίλους από τα ίδια πράγματα και αυτό μας έδεσε με ένα δεσμό, ας πούμε, ο οποίος ήταν πραγματικά 30 χρόνια μετά, ήταν είναι ακατάλυτος. Θυμάσαι πού ήταν και πότε η πρώτη σας συναυλία στο εξωτερικό? Η πρώτη μας συναυλία στο εξωτερικό είναι μια μικρή περιπέτεια. Γιατί ξεκινήσαμε, ήταν στα πλαίσια μιας περιοδίας που κάναμε το 1987, πανευρωπαϊκής περιοδίας, η οποία είχε κλειστεί μέσω υπερασπιστών τηλεφωνημάτων και αλληλογραφίας, γραμματώσεων κτλ. Εντάξει, ήταν λιγάκι σαν να λένε, ξέρεις, του φεκιά στο σκοτάδι, ας πούμε. Πηγαίναμε τώρα, ξέραμε πού πάμε, τι θα κάνουμε, αλλά τέλος πάντων τα καταφέραμε. Η πρώτη μας συναυλία λοιπόν έγινε στο Αμβούργο. Το Μάρτιο του 87 και είχε πολύ πλάκα, ας πούμε, πως φτάσαμε, γιατί ξεκινήσαμε, ταξιδεύαμε τότε, πηγαίνω στο Ανατολικό Βερολίνο. Mm. Το Ανατολικό Βερολίνο, γιατί ήταν πιο φτηνές οι αεροπορικές εταιρείες, ας πούμε, ταξιδεύαμε την Balkan, θυμάμαι. Όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο της Σόφιας, και αυτό λέει πολλά, ας πούμε, για το πώς αντιμετώπιζαν τότε τους ροκάδες εισαγωγικά, ας πούμε, στο Ανατολικό Μπλοκ, θυμάμαι ότι είχαμε μια ανταπόκριση 2 ώρες. Και με τον κατεβήκαμε, ήρθαν δύο κομμάτους, τέλος πάντων, ας πούμε. Και δεν σας ψάξανε... Είναι αστείο. Μας απόκλεισαν σε μια συγκεκριμένη αίθουσα, ας πούμε, που υπήρχαν φρουρία. Μόνο εμείς, πρόσεξε τώρα, έτσι, με τα όργανα και η παρέα. Κάτσαν 2 ώρες μαζί μας, ας πούμε, ξέρεις, απ' έξω φρουρί και μετά μας βάλαν στο αεροπλάνο. Αυτό μου είχε μείνει πραγματικά, έχω φωτογραφίσει γιατί μερικές φορές σκεφτόμαστε, ας πούμε, και δεν το πιστεύω. Σας είπαν το γιατί? Όχι, ποτέ, κανείς. Mm-hmm. Και δεν ρωτήσαμε καν, δηλαδή ήταν τόσο. Δεν ήταν απειλητικό, τους έβλεπες δηλαδή. Απλά ήθελες να φύγεις. Ναι, απλώς ναι, ήταν κάπως έτσι, ας πούμε. Ξέρεις. Ήταν. Λίγο να δούμε τώρα αν την επόμενη ώρα δεν γίνει τίποτα. Πρέπει να αρχίσουμε να το ψάχνουμε, ας πούμε, όπως έτσι. Φτάσαμε λοιπόν στο Ανατολικό Βερολίνο, περάσαμε στο Δυτικό
Εντάξει, ήταν απίστευτο, ας πούμε. Ήταν μια πολύ υποκατάληψη, ας πούμε, μια πολύ στρατοκρατούμενη, ας πούμε, γεμάτη στρατιώτες, φυλάκια ελέγχου, τα πάντα. Και μπήκαμε στο Transit Road που συνέδεται το Βερολίνο με την Δυτική Γερμανία για να πάμε στο Βερολίνο να παίξουμε. Στη μέση του Transit Road, και ενώ έχει γύρω σε ένα μέτρο χιόνι, το Volkswagen βανάκι μας, ας πούμε, το είχαμε νοικιάσει και ήταν άδειο, τα έπαιξε, ας πούμε. Και μας πλησίασε ένα τεθωρακισμένο... της Ανατολικής Γερμανίας μέσα από τα χιόνια, τους στρατιώτες, ας πούμε, που μας ανακοίνωσε ότι δεν είναι Transit Road, ας πούμε, ξέρετε, πρέπει να πληρώνουμε και δεν μπορείτε να κάθετε, γιατί σε αυτό το δρόμο μόνο περνάνε τα αυτοκίνητα, δεν σταματάνε. Τι να κάνουμε όμως τώρα, αφού μείναμε. Ναι, ξέρεις, γενικά ήταν δύσκολο. Και σταμάτησε ένα άλλο βαν, ας πούμε, δεν πήγαμε μέσα, ο άνθρωπος πρέπει να τρελάθηκε, ας πούμε, και μα έδεσε το βαν από πίσω και μας έσυρε μέχρι το σημείο που βρήκαμε, ας πούμε, να μπήκαμε πια στη Δυτική Γερμανία, βρήκαμε ένα μέρος, ας πούμε, και το παρατήσαμε. Και πήγαμε και πήγαμε στο Αμβούργο. Και κάναμε την πρώτη μας συναυλία. Τι μου έκανε τρομερή εντύπωση, ας πούμε, και με σημάδευσε για πάντα, ας πούμε, σε αυτό. Το τρόπος που μας αντιμετώπισαν τα άλλα γκρουπ, δηλαδή εμείς δεν είχαμε πρακτικά μέσω μετακίνηση. Μας πρόσφεραν το δικό τους, ας πούμε, ναι. Μας βοήθησαν απίστευτα. Παίζανε μόνο γερμανικά γκρουπ, παίζανε οι Φαστόνς, οι Γερμανικά Βέτεραντς, οι Στίνγκρεϊς από το Λονδίνο. Μπάντες που εμείς τους αντιμετωπίζαμε σαν, ξέρεις... Θεούς ή μη θεούς. Ναι. Και ξαφνικά βρεθήκαμε μαζί τους και... Και η αντιμετώπιση ήταν χαλαρή, φαντάζομαι. Χαλαρή, ναι. Και εντάξει, αυτό ήταν πολύ ενθαρρυντικό, ας πούμε, όταν ξεκινούσαμε. Ωραία. Θέλω να μου πεις, αν και μπορεί να έχει απαντηθεί κατά κάποιο τρόπο αυτή η ερώτηση. Α, θα την κάνω. Τι είναι αυτό που συνδέει μεταξύ τους τραγούδια, δικά σας, τον Last Drive εννοώ, φαινομενικά τουλάχιστον διαφορετικά. Θα σου πω, ας πούμε, τρία παραδείγματα. Το Blue Moon, τη διασκευή, έτσι. Το Killhead Therapy και το Alabama Blues. Δηλαδή, άμα τα βάλει τώρα κάποιος στο μυαλό του, μουσικά, εμένα ρε παιδί μου, στο αυτί μου, έτσι, θα μπορούσε να τα παίζουν τρία διαφορετικά group. Τι είναι αυτό που συνδέει, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Αυτές. Γιατί είχατε και διάφορες εποχές, ας πούμε, ναι, σε Γιάννη Σουλάστρα. Ναι. Είναι λίγο. Και ήσασταν και καλοί σε όλες τις εποχές. Αυτό είναι το περίεργο. Σας ευχαριστώ πολύ. Όχι, είναι αλήθεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, μου λες. Είχαμε στο μυαλό μας, εντάξει, όσο αστείο και απέμπεται, ας πούμε. Μας έρθαν πορείες από γκρουπ τα οποία κάποιο τρόπο εσωμάτωναν την εποχή τους χωρίς να χάνουν το προσωπικό του στίγμα. Rolling Stones, για παράδειγμα. Μας άρεσε πάρα πολύ που ήταν έρθει με μπλουζάδες και μετά αλλά ό,τι κάνανε, το κάνανε. Καλά. Το κάνανε με την ψυχή τους, ρε παιδί μου, και δίνανε και κάτι παραπάνω, ας πούμε, σε αυτό. Το Blue Moon τώρα συγκεκριμένα, ας πούμε, όλα αυτά που είπες ήταν διάφορες φάσεις της ζωής μας που μετουσίωνονταν σε μουσική. Το Blue Moon ήταν αυτή η αρνητικότητα, ας πούμε, ήταν αυτή η τα ψυχεδελικά σε αστικό περιβάλλον. Αυτή η αντίφαση, ας πούμε, αυτή η σύγκρουση. Γιατί εμείς δεν είμαστε ποτέ στην κουλτούρα των hippies να βιώσουμε, ξέρω εγώ, την ψυχεδέλεια σαν ένα όμορφο ταξίδι στη φύση που εναρμονίζεσαι. Εμείς είμαστε με το σκληρό αστικό περιβάλλον. Ακόμα και τον καράζ, έτσι, που παίζαμε, ας πούμε, αυτό το πράγμα ήταν, αυτό το freak out, ας πούμε, του Αμερικάνου έφηβου το 60, όταν έρθει σε επαφή, ας πούμε, με το... Και το Blue Moon είναι αυτό για μένα, ας πούμε, και είναι δημιουργεί όλο του Νίκου, του παιδιού που σου έλεγα, ας πούμε, του κιθαρίστα μας του πρώτου, που εκφράζει όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, το Velvet Underground, αυτό το drone, κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε. Το Killhead Therapy είχαμε μπει πια στην παράνοια. Εννοώντας, είχαμε μπει μέσα σε αυτό το μεγάλο σοκ, ας πούμε, που... σου επιφυλάσσει η αδυναμία σου να προσαρμοστείς, ας πούμε, σε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής που ξέρεις ότι δεν έχεις μάθει ποτέ να είσαι σε αυτό. Ξέρεις, ας πούμε, ότι τα όνειρα που έχεις, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ματαιώνονται και ότι μετουσιώσεις, ας πούμε, όλες αυτές τις οποίες είχες στο μυαλό σου, ας πούμε, πρέπει να γίνουν κάτι άλλο για να μπορέσεις να συνεχίσεις. Έτσι. Αλλά ακριβώς επειδή είσαι μέσα σε αυτήν την αρνητικότητα, σου είναι πολύ δύσκολο να κάνεις αυτή τη μετάβαση, ας πούμε. Και εγώ πιστεύω ότι όλο το Fuck It Entropy, αυτός ο δίσκος, ας πούμε, έχει αυτό μέσα. Κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί, είναι λίγο βαρύς δίσκος.
λειτουργεί σαν μια προφητεία για τα πράγματα που ήρθαν. Δηλαδή αυτή την αδυναμία μας να διαχειριστούμε αυτό το πράγμα, ας πούμε, ορθολογικά και ταυτόχρονα, ας πούμε, το πόσο μας ένοιαζε, πόσο μας νοιάζαν οι Last Drive, ας πούμε. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάποια στιγμή, και μάλιστα μας είχε πει αυτό και ο Πόλο, ο παραγωγός μας, στον Blind Nirvana και στο Faggot Network, μας είχε πει ότι νοιάζεστε πάρα πολύ για τον group και είναι αδύνατο να το κρατήσετε. Δεν είχαμε κάτι άλλο. Το group ήταν η οικογένειά μας μετά την οικογένεια. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Ήταν... Και βλέπαμε, ας πούμε, ότι όσο και να προσπαθούσαμε, αυτό πράγμα δεν μπορούσε να μας εξασφαλίσει, ας πούμε, αυτό το οποίο νομίζαμε. Όχι μια ζωή, γιατί δεν ήταν στην ουσία η ζωή που... Αλλά... ένα... μια θέση, ας πούμε, σε ένα κατά κάποιο τρόπο ομαλό περιβάλλον, ας πούμε. Κατάλαβα. Και νιώθαμε ότι είμαστε συνέχεια κόντρα στην πραγματικότητα, ότι αυτό που κάνουμε ήταν κόντρα στην πραγματικότητα. Και όχι μόνο εμείς. Σε όλα αυτά, ας πούμε, σου είπα, σε ένα μεγάλο ποσοστό πρέπει να βάλουμε και άλλα γκρουπ, έτσι. Δηλαδή, υπήρχαν δεκάδες γκρουπ, ας πούμε, που έκαναν το ίδιο πράγμα. Και πιστεύω ότι σε κάποια φάση και ήδη ένιωσαν αυτό το πράγμα, αυτήν την αδυναμία, ας πούμε. Απλώς εμείς είχαμε προχωρήσει πιο πολύ με την έννοια ότι είχαν περάσει ήδη κοντά 10 χρόνια. Μέσα αυτά 10 χρόνια ζούσαμε με δουλειές ποδαριού. Δεν είχαμε κάπου να κρατηθούμε, ποτέ δεν ζήσαμε από τη μουσική ουσιαστικά. Και πώς να σου πω, αυτό το πράγμα, ας πούμε, αυτή η αστάθεια εμφανίζεται στο Κελγεθέραπε. Στο Alabama Blues, στο Alabama είναι εντελώς διαφορετικό από τα Alabama Blues. Στο Alabama Blues είναι το συλλογικό τραύμα, ας πούμε, του Δεκέμβρη του 2008 και όλο αυτό το πράγμα. Πια είμαστε μεγάλοι, πια έχουμε μάθει να ερμηνεύουμε. Πια έχουμε μάθει να κάνουμε τις αναγωγές μας, ας πούμε, σε άλλες εποχές. Αλλά με τη σιγουριά, ας πούμε, ότι κοινωνικά ξέρουμε τι συμβαίνει, μπορούμε να το βιώσουμε. Και το Alabama Blues, που είναι ένα παλιό blues τραγούδι που μιλάει για, ας πούμε, μια κρατική δολοφονία, ας πούμε, για το πως ένας αστυνομικός σκοτώνει μια αποδεκατίζει μια οικογένεια και το πως αυτό εγγράφεται, ας πούμε, στη συνείδηση ενός μέλους της οικογένειας που έχει γλιτώσει, ας πούμε. Νομίζω ότι μας μίλησε αυτό το πράγμα, ειδικά εκείνη την εποχή. Ωραία. Τώρα θα ξαναπάω λίγο στα support που είχατε κάνει, να σου αναφέρω μερικά έτσι ονόματα που μου είπες και εσύ πριν. Θα σου πω εγώ τώρα, αν κάνω λάθος, έτσι, από όσο ξέρω, έχετε παίξει με Fastons που μου είπες πριν, με Jesus and Mary Chain. Με Jesus όχι, γιατί δεν έχετε παίξει. Με Jesus ήταν να γίνει σε αυτό το φεστιβάλ στο πεδίο του Άρεως, που την πρώτη μέρα έγινε. Ήταν να παίξουμε τη δεύτερη μέρα μαζί με τη Jesus, αλλά δεν είναι. Έχετε παίξει με Creeps. Ναι, με Creeps. Με Dead Moon και με Wipers έχετε παίξει, δεν κάνω λάθος. Από τα support αυτά που έχετε κάνει, είναι κάποιο, ρε παιδί μου, που σου έχει μείνει εσένα έτσι στο μυαλό ότι ήταν γαμό, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Θα σου μιλήσω για δύο. για διαφορετικούς λόγους, αλλά και πολύ κοντινούς. Και για κάποιο λόγο και τα δύο συγκροτήματα πρόσφατα από Portland, το Oregon. Η πρώτη ήταν οι Wipers. Πρέπει να το ψάξετε αυτό μόνο. Κάτι θα συμβαίνει. Οι Wipers. Οι οποίοι ήταν γκρουπάρες. Οι οποίοι ήταν μια ροκεντρό μηχανή, δηλαδή. Μεγάλο γκρουπ. Μεγάλο γκρουπ. Και. Εντάξει, δηλαδή αυτό θυμάμαι σαν μια επέλαση στο μυαλό μου, ρε παιδί μου. Εντάξει, είχαμε μπάντα, παίζαμε. Παίξαμε πριν από αυτούς, παίξαμε κατά από πολύ καλές συνθήκες γιατί ήδη είχαμε τον κόσμο μας στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, είχαμε παίξει στη Θεσσαλονίκη και μας στήριξε ο κόσμος, ας πούμε, αλλά... Είχατε παίξει στο Ρόδο με τους Wipers. Όχι, είχαμε παίξει στην Θεσσαλονίκη. Εδώ στο... νομίζω στο Club 22 είχε γίνει στα Ρόδο, ο Wipers είχαν παίξει Villa 21. Και πραγματικά ήταν απίστευτος ο Γκορεξέης με την παρέα του, έτσι. Και μετά όλα αυτά τα τραγούδια, ας πούμε, τα βιώναμε τότε και τα ακούσαμε ζωντανά. Ήταν για μένα εκπληκτικό, ας πούμε. Το δεύτερο γκρουπ, ας πούμε, το οποίο θα ήθελα να μνημονίσω για support είναι Dead Moon, βέβαια. Πρέπει να έχετε δεθεί πολύ να είχατε δεθεί. Ναι, με τους Dead Moon έχουμε δεθεί σε ένα σημείο που ξεπερνάει πια, ας πούμε, τη μουσική σκηνή και έχει να κάνει πια με το ψυχικό δεσμό. Ήταν απίστευτο το ψυχικό σθένος που διέθεταν αυτοί οι άνθρωποι. Μιλάμε τώρα για έναν outcast. Φρεντ Κόλ, ένα outcast, ας πούμε, της μουσικής βιομηχανίας. Έκοβε πάντα μόνος τους δίσκους του. Από το Portland, δεν είναι δεκάρα για κανέναν, ας πούμε, θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να του υποσχεθεί οτιδήποτε για εταιρείες, ας πούμε.
Θυμάμαι, μου το έλεγε αυτό, ας πούμε, πολύ έντονα. Εντάξει, η γκρουπάρα η Λέντον. Και η γκρουπάρα, πολύ καλό, ναι. Πολύ καλό. Και μας έκανε εντύπωση, ας πούμε, ο τρόπος που μαζευτήκανε. Δηλαδή, εντάξει, τώρα πήγαμε να κάνουμε την πρώτη περιοδία μαζί, ας πούμε. Την πρώτη περιοδία μαζί, εμείς θεωρούσαμε, εντάξει, μορφές, ας πούμε. Και πήγαμε να παίξουμε μαζί, θυμάμαι, στο soundcheck που κάναμε, ενώ δεν είχαν εμφανιστεί. Με το πτωλήσαμε το soundcheck, να ακούμε τρεις ανθρώπους και χειροκρότησαν, ήταν από πίσω Dead Moon, ας πούμε, και εμάς. Και μετά τι να σου πω τώρα, ότι μείναμε απλήρωτοι, ας πούμε, σε κάποια συναυλία, γιατί τα χρήματα που παίρναμε ήταν ίσα για να φτάσουμε, ας πούμε, στο επόμενο προορισμό. Μείναμε χωρίς βενζίνη, ας πούμε, και μας έβαλαν βενζίνη, ξέρω εγώ, οι ίδιοι. Ότι μείναμε χωρίς μέρες να κοιμηθούμε, κοιμηθήκαμε στα δωμάτια τους. Μια αδελφικότητα, ας πούμε, μια συντροφικότητα πραγματικά συγκινητική και μεγάλη. Θέλω να πούμε τώρα λίγο για την επίδραση της μουσικοκριτικής στην πορεία ενός γκρουπ και να μου πεις ποια είναι η άποψή σου, αν μπορεί μια καλή κριτική να οδηγήσει ένα γκρουπ σε επιτηδευμένη επανάληψη, αφού σου λέει κάνω αυτό το δίσκο, κάτω, κάνεις καλά, ναι, οπότε κάτω, το κάνω αυτό συνέχεια, ή αντίστοιχα μια πολύ κακή κριτική να σε κάνει να σκεφτείς όπα εδώ που όντως μπορεί να κάνω κάτι λάθος και πρέπει να ανανεωθώ. Πώς το έχεις δει εσύ, τα έχεις ζήσει αυτά, τα έχεις... Ναι, πρέπει να, καταρχάς πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Mm-hmm. Πρέπει να μιλήσουμε για τη μουσικοκριτική προ και μετά ίντερνετ, mm-hmm. με τα δίκτυα. Mm-hmm. Mm-hmm. Γιατί στην αρχή, ας πούμε, προ ίντερνετ ο κριτικός ήταν το φίλτρο για την αγορά της μουσικής. Σωστά, έχεις δίκιο. Δηλαδή πρέπει, ας πούμε, ξέρω εγώ να... Ναι, έτσι αγοράζαμε μουσική. Ναι, σωστά. Έπαιρνες το καιρό και έπαιρνες το καμπαζί. Ακριβώς. Διάβαζες και έπαιρνες. Ομολογώ ότι εκείνη την εποχή η Ελλάδα ευτύχησε να έχει ανθρώπους οι οποίοι ξέραν πραγματικά τι γράφουν, ας πούμε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ονόματα, Αργύρης ο Τσίλος. Ναι, Αργύρης ο Τσίλος, ο Λιπερόπουλος. Υπήρχαν πολλοί, ας πούμε, οι οποίοι είχαν, ας πούμε, τη σκευή. Πάνω να μιλήσουν για τη μουσική, αλλά πέρα από την, και πέρα από τη μουσική. Να μιλήσουν και για τα κοινωνικά της ρίσματα και όλα αυτά. Εντάξει, αυτό ήταν πρώτο ίντερνετ. Μετά από το ίντερνετ, ο κριτικός έγινε ο πλοηγός μέσα στο ωκεανό των πληροφοριών κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μαθαίνεις, ας πούμε, τη γνώμη για να αγοράσεις, μαθαίνεις για να ακούσεις πια. Γιατί είναι τόσα πολλά που δεν προλαβαίνεις να ακούσεις. Mm-hmm. Δεν προλαβαίνεις, ας πούμε, να αποκτήσεις μια επαφή. Και βέβαια αυτό έχει να κάνει με το ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ και ο τρόπος που αφομοιώνουμε τη μουσική τότε και τώρα, ας πούμε. Δηλαδή πριν έπαιρνες ένα δίσκο και ηλία τον παντρευόσουνα κυριολεκτικά. Δεν μπορείς να περάσεις ένα καλοκαίρι, αγκαλιά μια κασέτα, ούτε καν, ας πούμε, δίσκο. Συγγνώμη σε διακόπτω, νομίζω όμως ότι εμείς που έχουμε μάθει να ακούμε μουσική έτσι, λόγω των συγκυριών μάθαμε έτσι. Ναι, για μένα ακόμα ισχύει αυτό. Ναι, δηλαδή, ό,τι και να υπάρχει στο διαδίκτυο. Θα πάρω, ας πούμε, όπως λες, το καλοκαίρι, ξέρω, δύο CD. Αυτά θα ακούσω. Ακριβώς. Έτσι θέλω να τα ψάξω, να τα ακούσω. Δεν θα πηγαίνω από εδώ, από εκεί. Ακριβώς. Και γιατί πρέπει να αφήσουν και το αποτύπωμά τους μέσα, ας πούμε. Έτσι είναι. Ένα παντρέμα, δεν γίνεται. Ναι, έτσι είναι. Sorry για τη διακοπή. Όχι, και οπότε η πληθώρα των εντυπώσεων σημαίνει κάτι άλλο όμως τώρα εδώ, μετά το ίντερνετ. Ότι υπάρχει τόση πληθώρα αναφορών σε σχέση με το μουσικό γεγονός. Δηλαδή, μαθαίνεις, ας πούμε, ένα group. Μπορεί να σου αρέσει. Ωραία, μπαίνεις στο YouTube και βλέπεις, ας πούμε, mm-hmm. καταλαβαίνεις αν σου αρέσει ή όχι. Και υπάρχει και ένα περιραίο, ας πούμε, μια περιραίουσα εντύπωση για κάθε μουσικό συμβάν, η οποία διαδίδεται έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, ενώ ρε παιδί μου ότι αν κάποιοι δώσαν μια καλή συναυλία, ας πούμε, και υπήρχαν άνθρωποι που το χάρηκαν, το καταλάβεις, ας πούμε, γιατί θα υπάρχουν, ξέρω, 30 αναφορές, οι οποίες θα πέσεις επάνω τους και θα καταλάβεις και θα μπεις να δεις κι εσύ, ας πούμε, έτσι. Mm-hmm. Οπότε μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικούς ρόλους, ας πούμε. Τώρα όσο για το δεύτερο σκύλος ερωτήματος, ας πούμε, για τις αρνητικές κριτικές. Ναι, εμείς είχαμε αρνητικές κριτικές. Mm-hmm. Καταρχάς, ας πούμε, στην αρχή της πορείας μας, όταν γινόμαστε... Πολλοί μας αντιμετώπιζαν, ας πούμε, σαν κλόουν, ας πούμε, ροκαμπίλι κλόουν, οτιδήποτε, ας πούμε, γιατί αυτό πίστευαν, ας πούμε, ότι είναι το... Ότι είναι το rock and roll, το ξενόφρε, όλη αυτή η ιστορία αρπέτε με την αδυναμία της αριστεράς να σωματώσει, ξέρω εγώ, το rock and roll. Εντάξει, έχει ξεπεράσει αυτό το χρόνια, ευτυχώς. Η αριστερά, ναι, τότε δεν ήταν, εντάξει. Και δεύτερη, ας πούμε, ήταν την εποχή που, όταν βγάλαμε τον Plan Nirvana, υπήρχαν πάρα πολλοί, οι οποίοι μας κατηγόρησαν μια στροφή προς το heavy metal. Είχατε στοιχεία, αλλά εντάξει, δεν ήταν τόσο τρελαθό με τώρα. Πάνω, αυτό έλεγε περισσότερα, ρε παιδί μου, για μια συγκεκριμένη τάση, ας πούμε, της μουσικοκριτικής στην Ελλάδα, παρά για μας.
Γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό που συνέβαινε, ας πούμε, ήταν ότι όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, όλη αυτή η μεγάλη μουσική συμμορία, ας πούμε, πήγαινε προς τα εκεί. Δηλαδή, MC5, Stooges, αποτελούσαν, ας πούμε, ξέρεις, να ξεφύγει πια από τον garage το... Ναι, 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 αλήθεια είναι. Και ομολογώ ότι και τις δύο περιπτώσεις δεν μας πτώησαν. Ναι. Δηλαδή, ίσα ίσα, ας πούμε, αν δεις το Fuck It, είναι ακόμα πιο σκληρό. Ναι, είναι, αλήθεια είναι. Ναι, και πιστεύω ότι αν το group έχει μέσα το drive, ας πούμε, να το κάνει και παίρνει και ένα feedback, δηλαδή παίρνει και μια ανάδραση από τον κόσμο, η οποία είναι ισχυρή και του δίνει, πιστεύω ότι δεν έχει κανένα σημασία. Ναι. Βέβαια, είναι πάντα καλό να διαβάσεις κριτικές και να βλέπεις, ας πούμε, γιατί μέσα από εκεί μπορεί να βγουν πράγματα, ας πούμε, ναι, τα οποία ναι. Μπορεί να ανακαλύψεις και πράγματα που εσύ δεν μπορείς να τα δεις, ας πούμε, ως δημιουργός. Το ίδιο σημαντικό είναι να κάνεις και με ένα φίλο, ας πούμε, μια κουβέντα. Σωστό είναι αυτό. Αλλά ο φίλος όμως θα σου πει την αλήθεια. Να μου πεις άμα είναι φίλος, θα στην πει. Συνήθως, μάλλον. Σας την λέγανε. Ναι, μας κάνανε. Ναι, μας κάνανε. Και ξέρουμε και τις αδυναμίες μας, ας πούμε, δηλαδή, ξέρεις. Και ας πούμε τώρα που το πες αυτό, τι αδυναμίες πιστεύεις ότι είχατε, ότι έχουν σαν γκρουπ ηλαστρά. Κοίτα, εγώ θα σου πω κάτι χαρακτηριστικό, ας πούμε, εντάξει, δεν αποκτήσαμε ποτέ την δημοτικότητα, ξέρω εγώ, το τρυπών, παράδειγμα, ας πούμε. Αλλά πιστεύω ότι και αν την αποκτούσαμε, πες, ας πούμε, για κάποιον λόγο, δεν θα μπορούσαμε να τη χειριστούμε. Ναι. Δηλαδή, είμαστε πολύ χύμα, ας το πω έτσι. Ίσως να μην την αποκτήσετε και λόγω στίχου, ίσως. Πολύ πιθανό. Ήθελα να σε ρωτήσω κιόλας γι' αυτό. Ναι. Γιατί αγγλόφωνο στίχο. Να σου πω, δεν το σκεφτήκαμε ποτέ. Δηλαδή, ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή, εμείς μπορούσαμε να παίζουμε, ξέρω εγώ, με ελληνόφωνα punk συγκροτήματα, διέξοδο, οτιδήποτε, ας πούμε. Στο οποίο αντιμετωπίζαμε σαν κάτι πολύ έγκυρο, ας πούμε, εντάξει, χωρίς να το κάνουμε. Και ταυτόχρονα το 88, δηλαδή στο ξεκίνημά μας, κάναμε ένα δίσκο του Γιώργου του Καρανικόλα, του κιθαρίστα μας, ας πούμε, με ελληνικό στίχο. Δηλαδή, λες το group εκείνο το... Ναι, το Φως και Σκιά του. Ναι. Επειδή είχε ελληνικό στίχο. Το ψηλό New Wave αυτό κάπως. Ναι, κάπως σαν... Ναι. Είχε γραμματικά στοιχεία, ναι, όχι, δεν είχε λαστράι. Ναι. Τόσο πολύ σχέση, ας πούμε. Είχε όμως με άλλες πυρώσεις που ήταν το λαστράι, δηλαδή Suicide, έτσι, που είμαστε πολύ μέσα σε αυτό, ας πούμε, και Νέα Υόρκη. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή δεν το συζητήσαμε, ενώ ταυτόχρονα γινόταν πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και από άλλους, ας πούμε, έτσι, που κατηγορούσαν το αγγλόφωνο και οτιδήποτε, ας πούμε. Εμάς δεν μας απασχόλησε αυτό, ούτε από τη μία ούτε την άλλη, την άλλη πλευρά. Ήταν σαν να βλέπω ότι επειδή ήταν έγκυρο αυτό που γινόταν και επειδή μπορούσε να κινήσει, ταυτόχρονα υπήρχε και μια αγάπη για το... Πώς να σου πω, τα αγγλικά ήταν η λίγουα φράγκα, ρε παιδί μου, της, του rock and roll, αν θέλεις, ας πούμε. Ήταν η γλώσσα, ας πούμε, που μετέφερε αυτά τα νοήματα, ας πούμε. Να. Όσο μπορούσαμε να τα προσεγγίσουμε και καλά, με την επαφή μας, ας πούμε, ναι. Ωραία. Θέλω να μου πεις, δεν ξέρω αν είναι ευρέως γνωστό αυτό, μπορεί και να είναι, ότι είχατε συνεργαστεί με τον Θόδωρο τον Αγγελόπουλο, έτσι, ναι, στο τοπίο στην Ομίχλη. Ναι. Είχε πάρει δύο τραγούδια σαν τον πρώτο δίσκο, σωστά. Πώς έγινε η συνεργασία, θέλω να μου πεις, και αν τελικά πιστεύεις ως θεατής, αν μπορείς να βγεις από το ότι τα τραγούδια ήταν δικά σας. Ναι. Αφήνουμε τον Θεοδωρο Αγγελόπουλο για ποιο λόγο, ας πούμε, μπορεί να τα επέλεξε ο ίδιος, αλλά ως θεατής, πιστεύεις ότι όντως στις σκηνές που ακούστηκαν προσέφεραν κάτι στην ταινία. Κάτσε να πούμε το πρώτο πράγμα, γιατί αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ναι, ωραία. Ναι. Πώς έγινε η συνεργασία? Η συνεργασία έγινε πολύ απλά. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος μας πήρε μέσα από το γραφείο, πήρε μια μέρα τηλέφωνο την εταιρεία στην οποία βγάζαμε το δίσκο, τους δίσκους μας τότε, τη Hitchhike, μια ανεξάρτητη, και ζήτησε δύο τραγούδια από το άνθρωπο Sit Down. Πώς είχε γίνει? Γύρισε κάποια στιγμή στον Ρόδον. Και ένα από τα παιδιά που δούλευαν. Και κάποια στιγμή, ας πούμε, πλησίασε κάποια από τα παιδιά που δούλευαν και τους είπε ότι από τι έμαθε τον υστέρο. Θέλω να βάλω μουσική εδώ, ροκ, αλλά θα ήθελα να βάλω ελληνικό γκρουπ. Κάποιο ελληνικό γκρουπ. Και τα παιδιά του πρότειναν του Θόδωρα, ας πούμε, κάποια γκρουπ και ο Αγγελόπουλος διάλεξε αυτά τα δύο κομμάτια. Εντάξει, για εμάς ήταν τρομερή τιμή. Συναντηθήκατε με τον Αγγελόπουλο? Όχι, όχι, δεν συναντηθήκαμε. Είχαμε πάει σε πρεμιέρα, ας πούμε. Εμείς απλώς δώσαμε την άδεια για τα κομμάτια μας. Και ήταν. Εντάξει, ξέραμε, επειδή γενικά με τον κινηματογράφο είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση πάντα, ας πούμε, Last Ride, αλλά όχι μόνο με τον Αμερικάνικο, έτσι, μόνο αυτό που σου λέγαμε, είχαμε και με τον Ευρωπαϊκό, ας πούμε.
ξέραμε τι είναι ο Αγγελόπουλος για το Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο. Γενικά ήταν, πιστεύαμε ότι. Τώρα κατά ψέματα, ο Αγγελόπουλος μιλάει σε ένα παιδί, ας πούμε, ξέρω εγώ, που έχει μεγαλώσει με τα εμφυλιακά. Του μεταφέρει όλες τις χαμηλόφωνες συζητήσεις. Κατάλαβε. Με ιδιαίτερο τρόπο. Και με πολύ ιδιαίτερο τρόπο, ας πούμε. Με ένα λυτρωτικό τρόπο, θα έλεγα. Και έγινε αυτό το πράγμα, πήγαμε. Το είδαμε τώρα, αυτό που με ρωτάς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί. Κοίτα, όχι, θα σου πω, εγώ πιστεύω ότι τα κομμάτια λειτουργήσαν έτσι όπως μπήκαν. Αλλά μου είναι πολύ δύσκολο να βγω και να σκεφτώ κάποια άλλα κομμάτια. Εντάξει, σωστά, ναι. Εντάξει. Γιατί είμαι ο δημιουργός τους, ας πούμε. Μαζί με τα παιδιά τα φτιάξαμε και. Σωστό, εντάξει, τώρα αυτό ήταν ερώτημα. Εντάξει. Να σε ρωτήσω. Θέλω να σε ρωτήσω γιατί διαλύθηκαν οι Last Drive, γιατί ξαναφτιάχτηκαν τελικά και όταν επανασυστάθηκαν, δηλαδή οι λόγοι της διάλυσής τους εξέλιπαν, δεν υπήρχαν πια και επανασυστάθηκαν ή βρέθηκαν καινούργιοι λόγοι για να ξαναγίνουν. Ναι, συνέβησαν και τα δύο, πιστεύω. Ωραία. Δηλαδή, ο λόγος που διαλύθηκαμε, ας πούμε, τότε που διαλύθηκαμε ήταν γιατί αυτή η μάχη, υπήρχε μια συνεχή μάχη με την πραγματικότητα. Αυτό τώρα, που λέγες, ναι, ναι. Τώρα μπορεί να φαίνεται, ας πούμε, ξέρω, τον Ιστερό σαν μια αφήγηση η οποία έχει και μερικά έτσι ρομαντικά και εύθυμα χαρακτηριστικά και έτσι, αλλά τότε ήταν δύσκολα. Σου μίλησα για αυτή την αρνητικότητα, σου μίλησα για αυτή την αυτοκαταστροφή. Πάντα όμως οι Drive είχαν κάτι πολύ ιδιαίτερο, ας πούμε, για να συνεχίζουν. Όταν φτάναν τα πράγματα σε ένα σημείο δύσκολο, γύρισαν στον πυρήνα. Ο πυρήνας ποιος ήταν, ήταν 4 άτομα μέσα στο στούντιο και παίζαν. Και αυτό. Τόσο απλό. Ήταν τόσο απλό. Γιατί ήταν απλό πράγμα, ας πούμε. Τώρα ο Γεννόλ είναι απλό πράγμα. Σωστά. Και εκεί πέρα βρίσκαμε τη δύναμη και γινόμαστε ξανά μια ομάδα, ας πούμε. Εκείνη την εποχή πια, επειδή είχαν συμβεί πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε, ματαιώσεις. Είχαμε μπει, ξέρω εγώ, είχαμε κάνει συμβόλαιο με μια πολυεθνική εταιρεία για αυτό το δίσκο που ήταν πραγματικά καταστροφικό γιατί μας απέκοψε από τις ρίζες μας, ας πούμε, τις underground. Που να σου πω, υπήρχαν άνθρωποι που ανέπνεαν, ξέρω εγώ, με τους δίσκους στο Λάστερα και δεν είχαν καταλάβει καν ότι βγάλαμε καινούργιο δίσκο. Δηλαδή, για το δίσκο, λέμε. Για το Subliminal. Αλλά και πάλι δεν μπορώ να πω ότι αυτός ήταν ο λόγος. Ο λόγος ήταν αυτό ότι ήταν κάπως, σε κάποιο σημείο νιώθαμε ότι είχε γίνει σαν rat race. Δηλαδή τρέχαμε και μας συνέχεια στο ίδιο σημείο, συνέχεια ίδιες ματαιώσεις, συνέχεια προσπαθούσες, μεγάλωνες, βλέπεις τη ζωή να έρχεται απέναντί σου. Ξέρω, ήταν δύσκολο. Έσπασε ο συντεκτικός ιστός μας. Και μετά? Πώς αποφάσισες να ξαναφτιάξετε, τι συνέβη? Εγώ πιστεύω ότι το κλειδί για αυτό ήταν ο αναστοχασμός, ας πούμε. Δηλαδή, όταν μένεις 12 χρόνια μακριά από κάτι που αγάπησες τόσο πολύ και σε διαμόρφωσε, όταν μακριά από τη δεύτερη οικογένειά σου, ας πούμε, όπως σου είπα προηγουμένως. Καταλαβαίνεις δηλαδή πώς φέρθηκες, καταλαβαίνεις ποια ήταν τα λάθη σου, καταλαβαίνεις. Και θέλεις να συμφιλειωθείς. Θέλεις να συμφιλειωθείς με αυτό το πράγμα, ας πούμε. Να του δώσει μια άλλη διάσταση η οποία έχει να κάνει με πάλι με αυτό που σου λέγα, με το ότι μας βγούμαστε 4 άνθρωποι και παίζουμε σε ένα υπόγειο, ας πούμε, σε ένα στούντιο. Πιστεύω ότι ήταν απαραίτητο για όλους μας αυτό που έγινε. Δηλαδή το ότι βρεθήκαμε, ας πούμε, και μοιραστήκαμε μια τόσο έντονη περίοδο της ζωής μας, ας πούμε, μαζευτήκαμε, καταλάβαμε, χαρήκαμε. Χάρηκαμε την αγάπη, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα, ας πούμε. Πήραμε πάρα πολύ καλό vibe από τον κόσμο. Εντάξει, μην τα λέμε μόνο για τον κόσμο. Ο κόσμος ήταν απίστευτο. Καλά, ναι, ο κόσμος ήταν και διψασμένος για Last Drive. Το που ακούστηκε, ότι ξαναφτιαχτήκατε. Ναι, και καταλάβαμε, ας πούμε, και τότε πόση σημασία, δηλαδή, αυτά τα άγωνα χρόνια, ας πούμε, τελικά δεν ήταν κάτι. Δεν ήταν ρατρέις, ας πούμε, τελικά. Γιατί όλο, υπήρχε όλος αυτός ο κόσμος που άκουγε, ταυτιζόταν, μας έδινε δύναμη. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι ο κόσμος, αν είχαμε πέσει 100 φορές, μας σήκωσε 101, ας πούμε. Οπότε, αυτό έπρεπε να γίνει και για μας, σαν προσωπικότητες, έπρεπε να γίνει η επανασύνδεση. Βέβαια, η επανασύνδεση αυτή έγινε με τους όρους της, του 2007. Της εποχής που έγινε, ναι, ναι. Ακριβώς, ας πούμε.
Και αυτό ήταν ακόμα πιο ωραίο, γιατί σε όλο αυτό το διάστημα που απήχαμε, είχαμε κάνει άλλα ταξίδια. Είχαμε βρεθεί σε άλλες μουσικές, είχαμε σε επαφή με άλλους ανθρώπους, είχαμε συζητήσει για αυτό που έγινε για το Last Drive. Κατά κάποιο τρόπο ήταν απελευθερωτικό, λυτρωτικό, ήταν πολύ ωραίο. Οπότε είχατε και καινούργια στοιχεία προφανώς να προσθέσετε. Ναι, ακριβώς. Είχαμε καινούργια στοιχεία, άλλες εμπειρίες, άλλες μουσικές. Και αυτό βγήκε στο Heavy Liquid, νομίζω, το δισκάκι, το δίσκο μας. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, υπάρχει, μόνο να το θέσω αλλιώς, ελληνικό ροκ ή ροκ από Έλληνες? Γιατί σε μια συζήτηση που είχα κάνει με τον Δημήτρη τον Μπουλικάκο, μου είχε πει, ας πούμε, το πιο σωστό μου λέει είναι ροκ από Έλληνες. Γιατί τι θα έλεγες? Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Ροκ από Έλληνες, λέω για αυτό που παίζαμε εμείς, ναι. Ήταν ροκ από Έλληνες, ας πούμε, γιατί είχαμε βρει, ρε παιδί μου, ένα... Ας πούμε, είχαμε μια φαντασίωση ότι το κέντρο είναι μια περιφέρεια και ότι περιφέρεια και κέντρο θα έσμιγαν σε ένα δημιουργικό πυρήνα, τέλος πάντων, σε ένα δημιουργικό πόλο, ένα δημιουργικό κύτταρο, ας πούμε, στο οποίο μπορούσαμε να ανήκουμε κι εμείς. Γιατί μπορούσαμε να ανήκουμε κι εμείς? Γιατί δεν θεωρούσαμε τους αυτούς μας διαφορετικούς από αυτό που... από τους ανθρώπους που έφτιαχναν, ας πούμε, αυτή τη μουσική. Γιατί τους είχαμε προσεγγίσει. Ξέραν πάνω κάτω τι ήταν και δεν ήταν και διαφορετική από εμάς. Ήταν το ίδιο πράγμα με εμάς, ας πούμε. Οπότε, ναι, εμείς θα λέγαμε ροκ από Έλληνες. Και δεν μας διέψευσε αυτό το πράγμα, ας πούμε. Τώρα κάποιοι άλλοι άνθρωποι, ας πούμε, ναι, εγώ θα έλεγα ότι κάνανε ελληνικό ροκ. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ναι, ήταν μεγάλο πράγμα, ας πούμε. Γιατί καταφέρει και το phrasing, δηλαδή τη σχέση της λαβής με το ρυθμό, τη μετέφερε, ας πούμε, που είναι πολύ ιδιαίτερο, ας πούμε, αυτό το πράγμα, να το κάνεις στα ελληνικά, το μετέφερε μαζί με τον Σπυριδούλα με ένα άψογο τρόπο, ας πούμε, στο φλου. Αυτή είναι, κάνουν ελληνικό ροκ, ή ο Δημήτρης Πουλικάκος στο εκδρομέ μεταφορία Μήτρες, ή ο Διονύσης Σαββόπουλος στο μπάλιο, ας πούμε, Ρίγκο ψωμί. Αυτό είναι ελληνικό ροκ. Θέλω να μου πεις ποιο χαρακτηρισμό θα ήθελες να έχουν Last Drive στο ελληνικό ροκ. Ότι κατάφεραν τι, να λένε ότι είναι τι Last Drive, ας πούμε. Λέμε τώρα τι θα ήθελες, όχι τι λένε. Ας πούμε, να λέει κάποιος ελληνικό ροκ από κάτω να είναι Last Drive και να υπάρχει μια φράση, μια λέξη. Τι θα ήθελες να είναι? Ότι προσφέρατε τι. Και ότι προσφέρετε ακόμα, εντάξει, δεν έχετε. Αλλά επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που δημιουργηθήκατε και ήδη υπάρχει, ρε παιδί, με ένα στίγμα σας. Τι να λένε, ας πούμε? Ότι κάθε φορά που μπαίναμε σε αυτό το αμάξι ήταν The Last Drive. Εντάξει, ναι. Δηλαδή, με την έννοια ότι, ρε παιδί μου, χρειάζεται ένα abandon, πώς να σου το πω τώρα, μια παρέτηση, μια... Πάντα μας άρεσαν στην αυλή, πήγαινες, ρε παιδί μου, και στο τέλος δεν ήξερες τα σύνδεια. Ξέρεις, αυτό το πράγμα, ότι κάναμε αυτό το πράγμα κάποια στιγμή. Ωραία. Αυτό ήταν ωραίο. Ωραία. Έχεις πει σε μια συνέντευξή σου, νομίζω είναι στον Ηλία Πυκνάδα στο mixtape.gr, δεν υπάρχει, λες, λόγος για μύθο στο rock and roll, και αυτή είναι η μαγεία του, ότι είναι κάτι απλό, αυτό που μου λέγεις πριν, ότι μπορεί να παίξεις και εσύ και εγώ και οποιοσδήποτε. Λίγη εξάσκηση χρειάζεται μόνο και ένας αληθινός, τίποτα άλλο. Και κάποιες ιδέες. Οκ, ας μην μιλήσουμε καλύτερα για ιδέες σε ένα χώρο που η Rolling Stones έγινε διάσημη κλέβοντας τον Jack Berry. Καλά, εντάξει, είναι λίγο αφοριστικό. Ναι, εντάξει, εγώ είμαι. Οκ. Εντάξει, έτσι το έχω πει όμως και στην ουσία αυτό συνέβαινε κιόλας, ας πούμε. Μάλιστα ο Jack Berry είχε γίνει έξαλλος με αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Δεν είναι, όχι, δεν είναι λίγο. Εντάξει, για μένα. Συγγνώμη, ναι. Όχι, για να σου ολοκληρώσω ερωτήσει μετά. Είχε πει ότι τότε όταν ξεκινήσατε υπήρχε. Ποιο διάχεται αυτή η αντίληψη ότι είμαστε μέλη μιας κοινότητας, αυτά που μου λέγες πριν. Ναι, στο οποίο ναι. Στα κοινά δεν περιορίζεται στο μουσικό κομμάτι, αλλά γενικότερα σε μια κοινωνικοπολιτική αντίληψη των πραγμάτων. Εντάξει, τώρα μου είπες για αυτή την αντίληψη για τον παρελθόν, για την δεκαετία του 80, οπότε να μην σε ρωτήσω γι' αυτό. Θέλω να μου πεις, καταρχήν, αν πιστεύεις ότι σήμερα υφίσταται μια αντίστοιχη κοινότητα, ότι υπάρχει μια κοινότητα με ίδια κοινωνικοπολιτική αντίληψη, που νιώθεις σαν ομάδα. Που θέλουν να κάνουν πράγματα μαζί, που νιώθουν, ας πούμε, συντροφικά ένας προς τον άλλο, που βοηθούνται, πιστεύεις ότι υπάρχει? Ναι, εγώ πιστεύω όμως ότι υπάρχουν τώρα πολλές κοινότητες τέτοιες, όχι μόνο μία. Δηλαδή ότι αυτό που σου είπα, ας πούμε, για τη δεκαετία του 90, αυτή η τομή που έγινε, και αυτό που επακολούθησε μετά, ας πούμε, δηλαδή στις αρχές του
της νέας χιλιετίας. Είχε κάτι χαρακτηριστικό το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό χαρακτηριστικό, είναι παγκόσμιο χαρακτηριστικό. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, εκεί γύρω στο 95 με 2000, όλο εκεί γύρω στο 2000, σαν να τελείωσε, σαν να ολοκληρώθηκε η αφήγηση του ροκ, η κεντρική αφήγηση. Και δες το αυτό, ας πούμε, πάρε ένα περιοδικό από αυτά που λέγονται, ξέρω, μουσικά περιοδικά, Mojo ή αν κάτι, οτιδήποτε. Βλέπεις, ας πούμε, ότι συνέχεια αναφέρονται για παλιούς θρύλους, ας πούμε, ξέρω, ο Faces, η Rolling Stones. Και βλέπεις, ξέρω εγώ, ότι ένα μισή σελίδα για ένα καινούριο γκρου και μετά 12 σελίδες για τον Νικέ. Τώρα αυτό, εγώ πιστεύω ότι συμβαίνει γιατί δημιουργήθηκε και μια μεγάλη αγορά επανεκδόσεων, ας πούμε, έτσι, την οποία αυτά περιοδικά τη στηρίζουν. Αλλά είναι και κάτι χαρακτηριστικό σε σχέση με αυτό. Δηλαδή ότι, σαν όπως, ξέρω εγώ, ήρθε κατά κάποιο τρόπο μπαλαφάρα για το τέλος της ιστορίας, ας πούμε, σαν να εσωματώθηκε και το τέλος αφήγησης του ροκ μέσα σε αυτό το πράγμα. Στην πραγματικότητα για μένα ήταν, αυτό που συνέβη ήταν ότι διαχύθηκε πάρα πολύ η εμπορική δυνατότητα, ας πούμε, του rock and roll και λόγω του θανάτου των δισκογραφικών, αλλά και λόγω των πάρα πολλών ειδών που ήρθαν στην επιφάνεια μέσα από τη μουσική πληροφορία. Οπότε τώρα ο καθένας έχει μια μικρή γωνία, μικρή-μεγάλη, εξαρτάται, ας πούμε, την οποία μπορεί να την καλλιεργεί για πάντα και να έχει το κοινό του, μικρό ή μεγάλο, και να... αυτό λίγο πολύ δεν αυτό όμως δεν αποκλείει ότι μπορεί να υπάρχουν μέσα σε αυτές τις κοινότητες, μέσα σε αυτές τις γωνίες, άνθρωποι οι οποίοι έχουν κοινό παρανομαστή, ας πούμε, κοινωνικοπολιτικό ή νιώθουν, ας πούμε, βιώνουν μια κατάσταση αλληλεγγύης. Ίσα-ίσα, εγώ πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει, ας πούμε. Και το έχω δει και στον χώρο του hip-hop και σε διάφορους χώρους, ας πούμε. Ναι. Θα στην κάνω τώρα την ερώτηση, αλλά πιστεύω ότι έχεις απαντήσει. Θέλω να σε ρωτήσω αν ένα καλό rock group πιστεύεις ότι το δημιουργούν, ας πούμε, οι καλοί δίσκοι ή τα καλά live. Γιατί μπορεί να μένει στο μυαλό ενός ανθρώπου, ας πούμε, ένα rock group. Εμένα προσωπικά μου έχουν μείνει αυτοί που παίζουν καλά live. Αλλά εσύ μπορεί να έχεις μια άλλη αντίληψη, ας πούμε. Κοίτα, εγώ το αντιμετωπίζω σαν δύο διαφορετικά πράγματα, το αντιμετωπίζω το δίσκο από το live. Και αν θέλεις, ας πούμε, για να μιλήσουμε με τη γλώσσα των, την καθαρά εμπορική, ξέρω εγώ, των δεκαετιών του 70 και του 80, ας πούμε, είναι δύο διαφορετικά προϊόντα. Ναι. Δηλαδή, πώς να σου πω, είναι δύο διαφορετικές εκφάνσεις, έτσι. Στο δίσκο έχεις όλη την άνεση να εστιάσεις, να ξανασκεφτείς, να στοχαστείς, να μιλήσεις, να. Στο live υπάρχει μόνο η στιγμή. Και απλώς εκείνη τη στιγμή πρέπει να είσαι όσο να δω πιο εκεί. Ναι. Για μένα η σκηνή είναι... Καλά, θα μιλήσουμε για τη μουσική πιο μετά γι' αυτό, ας πούμε, αλλά... Έχει σχέση με το ότι βρίσκεσαι εκεί. Είναι όπως όταν κάνεις σεξ, όταν βιώνεις μια αποκαλυπτική εμπειρία, είσαι εκεί, δηλαδή είσαι ψυχή και σώμα εκεί. Κάπως έτσι είναι η σκηνή. Ναι. Δηλαδή, ο χρόνος και ο χώρος ταυτίζονται. Ναι, κάτι που δεν είναι πάντα, μπορεί να είσαι αλλού που λέμε. Σωστό. Εκεί είσαι εκεί, τότε είσαι εκεί. Ναι. Έχω όμως να σου πω ένα παράδειγμα τώρα γι' αυτό. Όχι όμως, έχω να σου πω ένα παράδειγμα γι' αυτό με το καλό δίσκο και το καλό live. Η γνώμη μου, έτσι, οι Dead Moon έχουν κάνει ωραίους δίσκους, σε μερικούς όμως οι παραγωγές είναι χάλια. Αλλά είναι πολύ καλή στα live. Κοίτα, να σου πω όμως πώς θα αντιμετωπίζω εγώ ότι είναι κομμάτια της ίδιας του ίδιου γίγνεσθε. Ο Fred Cole γράφει τους δίσκους στο σπίτι του. Γράφει δηλαδή τα τύμπανα στην κρεβατοκάμαρα και έχει το μαγνητόφωνο στην κουζίνα. Και αυτό που βλέπεις στα live αυτό είναι όμως. Σωστό είναι και αυτό. Δηλαδή είναι τρεις άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί με κάτι παλιό όργανα, να πούμε. Που παίρνω την κόλαση. Οπότε είναι η ίδια εικόνα, ναι, στην ουσία είναι ειδικά για τους Dead Moon. Και πιστεύεις εσύ ότι δεν θα υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι θα πήγαν στο Fred Cole και θα του πανέλα να πάμε σε ένα στούντιο? Σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Ναι, αλλά πιστεύω, ναι. Βλέπεις, ας πούμε, ότι μερικά πράγματα έρχονται έτσι των πραγμάτων. Δεν... Ναι. Και φτιάχνουν μια ολότητα η οποία μπορεί να επιζήσει, ας πούμε, και να είναι έγκυρη. Ωραία. Θέλω να μου πεις τώρα εσύ ως μουσικός, τι θαυμάζεις σε έναν άλλο μουσικό, την τεχνική του δυνότητα, το πάθος του, το συνδυασμό και των δύο, κάτι άλλο?
Κοίτα, εντάξει, εγώ ξεκίνησα από το πανκ και είμαι αυτοδίδακτος μουσικός. Αυτό όρισε και τις, όπως είπα προηγουμένως, όρισε τις φρασικές μου δυνατότητες. Γιατί στο πανκ μιλούσε το πάθος, έτσι. Mm-hmm. Και μιλούσε το πάθος και συνειδητά, δηλαδή υπήρχε μια απόσταση από το art rock, ας πούμε, και την τεχνική ακτιότητα που υπήρχε, ας πούμε, την προηγούμενη εποχή του rock. Ναι, ναι. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό τι σημαίνει ότι αν το σχήμα ακούγεται καλά, αν αυτό που πεις ακούγεται καλά, δεν έχει σημασία αν είναι εύκολο ή δύσκολο να το παίξεις. Mm-hmm. Αυτό είναι μια θεμελιώδης αποκάλυψη για μένα, γιατί έβγαλε το ροκ, ας πούμε, από συγκεκριμένες νόρμες, έτσι, mm-hmm. οι οποίες, ας πούμε, είχαν να κάνουν με την τεχνική αρτιότητα. Και βλέπεις αυτό ότι καθώς οι μουσικοί του πανκ προχώρησαν και συνδύασαν αυτά τα δύο στοιχεία, ήταν πολύ εύκολο για αυτούς να γυρίσουν, ας πούμε, για να παίξουν κάτι εύκολο, επειδή εξυπηρετούσε. Mm-hmm. Να σου πω ότι έγινε σαν ένα sound design, δηλαδή έγινε σαν ότι εγώ θα βάλω αυτό το συγκεκριμένο σχήμα μουσικό, mm-hmm. γιατί εξυπηρετεί και δεν με νοιάζει, ας πούμε, αν κάποιος το κρίνει σαν εύκολο ή δύσκολο ή οτιδήποτε, ας πούμε, ή δεν είμαι άρτιος ή οτιδήποτε, γιατί αυτά ήταν παράσημα στην αρχή του πάντα. Σωστό είναι. Σωστό είναι. Δηλαδή, αυτό για μένα, εντάξει, ήταν πολύ απελευθερωτικό, γιατί έδωσε, ας πούμε, τη δυνατότητα σε τύπους σαν και εμάς, έτσι, που δεν είχαμε τεχνική αρτιότητα, να πούνε και να κάνουν τη δήλωσή τους, ας πούμε, κοινωνική τους δήλωση, ότι είμαστε εδώ, βαράμε αυτό. Και για μένα αυτό είναι και το μεγαλείο του rock and roll. Δηλαδή, ας πούμε, τον garage, τι ήταν, ήταν η διάχυση, ας πούμε, του rock and roll μέσα, στην Αμερική, ξέρω εγώ, το 60, στην εφηβική Αμερική του 60. Είναι πολύ δημοκρατικό σε εισαγωγικά, ας πούμε. Yeah. Γιατί κάτι το οποίο ξεκίνησε, ας πούμε, από τους μπλουζίστες, έτσι, οι οποίοι μπλουζίστες ήταν άνθρωποι μόνο επαγγελματίες μουσική, δεν ήταν στην αρχή, έτσι. Μετά, εντάξει, υπήρχε κάποιο κύκλωμα, ας πούμε, που... Αλλά ξαναβρήκε το χώρο του, ας πούμε. Ο χώρος του είναι ο κόσμος. Ωραία, ωραία. Θέλω να μου πεις τι γνώμη για τα do-it-yourself group, για αυτή τη σκηνή που υπάρχει, νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερα στο hip-hop αυτό το πράγμα, αλλά υπάρχει βέβαια και στη rock σκηνή στα διάφορα είδη της, ας πούμε, πολλά group που κινούνται μόνα τους. Ναι. Κοίτα, το DIY, ας πούμε, εγώ το γνώρισα σαν ένα τρόπο, ας πούμε, τα punk συγκροτήματα, έτσι, mm-hmm. έτσι ορίστηκε, ξέρω εγώ, το DIY, τα punk συγκροτήματα να καταφέρουν την εποχή που υπήρχαν οι δισκογραφικές εταιρείες και κυριαρχούσαν, να υπάρξουν χωρίς να περάσουν μέσα από αυτό το φίλτρο, ας πούμε, των δισκογραφικών εταιρείων, mm-hmm. γιατί μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι ακόμα και γκρουπ τα οποία θεωρούνται μάχημα, ας πούμε, σε κοινωνικό πεδίο ή σε κλάσσα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή πάντες σταθμοί, ξέρω εγώ, όπως η πίστολ, έπρεπε να πίστολς, ας πούμε, έπρεπε να έρθω σε επαφή με εξέκιους μεγάλων εταιριών, οι οποίοι δεν ήταν απαραίτητα άνθρωποι που δεν ξέρανε εκείνη την εποχή, απλώς είχαν στο μυαλό τους, ας πούμε, το εμπορικό, έτσι, μετά γίνανε τελείως, εντάξει, κατά ένα αστείο, ας πούμε, ξέρω, που παγωλούσε. Οπότε υπήρχε τότε το DIY για να μπορείς να παρακάμψεις, ας πούμε, τις εταιρείες. Αυτό είχε μια συγκεκριμένη αντίληψη, η οποία μετά βρήκε πολύ εύκολα το δρόμο της και μέσα από στο ανταγωνιστικό πεδίο. Δηλαδή, ας πούμε, ρε παιδί μου, μπορείς να διατηρήσεις, ας πούμε, εμπορευματικές σχέσεις στην κλίμακα που ήθελες εσύ ή καθόλου εμπορευματικές σχέσεις. Mm-hmm. Μπορούσες να φτιάχνεις, ας πούμε, ξέρω, να έχεις λόγο στο περιεχόμενο της μουσικής σου μόνο εσύ, έτσι. Νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ σημαντικό για ένα συγκεκριμένο αριθμό γκρουπ. Δεν γνωρίζω, δηλαδή, για το hip hop και πολλά πράγματα και το DIY του hip hop. Mm-hmm. Αυτό που ξέρω είναι ότι μετά την κατάρρευση των δισκογραφικών, στην ουσία περάσαμε σε ένα DIY της ανάγκης. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα αυτό το DIY της ανάγκης έγινε εφικτό, γιατί έγινε πιο φτηνή η ηχογράφηση του ίδιου του υλικού, η ίδια η παραγωγή της μουσικής, δηλαδή. Μπορεί να ηχογραφήσεις σε ένα ψηφιακό στούντιο, ξέρεις, δηλαδή καμία σχέση τότε με τη... Εμείς, για να πούμε, ας πούμε, να ηχογραφήσουμε το Adult Sick Down, ήταν ένα εγχείρημα το οποίο μπορούσε να καταστρέψει οικονομικά, ας πούμε, ξέρω, τον άνθρωπο ο οποίος μας έβαλε τότε. Και
Τώρα βέβαια μέσα από αυτό και έγινε το DIY της ανάγκης, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που τα περισσότερα γκρουπ τώρα βγάζουν δίσκους μόνοι τους. Και εμείς αυτό έχουμε κάνει. Οι τελευταίες μας παραγωγές είναι δηλαδή δικές μας. Εδώ ο καιροφυλακτή όμως είναι άλλο, μια άλλη πεπονόφλουδα, ότι μήπως τελικά ας πούμε στο τέλος καταφέρουν να κάνουν δίσκο μόνο αυτοί που έχουν λεφτά. Δηλαδή, ναι, κατάλαβες, δηλαδή, ναι, ναι, τι όμως, μόνοι μας, οκ, okay, αλλά κάποιοι έχουν, κάποιοι άλλοι δεν έχουν. Κάποιοι άλλοι ας πούμε πρέπει να κάνουν 10 συναυλίες για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν 10 μέρες στο στούντιο. Κάποιοι άλλοι μπορεί να είναι από μια εύκολη οικογένεια και να... Ναι, σωστό είναι αυτό. Λίγο περίεργο αυτό ακόμα, γιατί και εγώ πιστεύω, να σου πω την αλήθεια, δεν θα το έλεγα DIY αυτό. Προτιμώ να λέω DIY της punk προσπάθειας, ας πούμε, μέσα από τα αυτοδιαχειριζόμενα εγχειρημάτα και... Αυτό είναι μια... Πόσο λέγανε τότε, αυτοέκδοση, κάπως έτσι, ας πούμε. Αυτοέκδοση. Ναι, το DIY έχει, ας πούμε, κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες, ας πούμε, οι οποίες τώρα δεν... από αυτό που γίνεται τώρα δεν καλύπτουν. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση, η οποία θέλω να μου χαρακτηρίσει με μια λέξη ή με μια φράση κάθε δίσκο το Last Drive. Να αρχίσουμε από το Underworld Shakedown. Εντάξει, το Underworld Shakedown ήταν το ξέσπασμα. Αυτό. Ναι. Το Heatwave. Το Heatwave. Ήταν η πρόκληση. Το Blind Nirvana ήταν το σκοτάδι. Γιατί ήδη είχαμε έρθει σε επαφή με τα μεγάλα γεγονότα της ζωής, απώλειες, θανάτους και ήταν ο τρόπος μας να συμφιλειωθούμε, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Το Fuck It Intro ήταν η παράνοια, κατά κάποιο τρόπο, σου εξηγήσα πάνω κάτω πώς. Το Subliminal, που είναι και πιο αγαπημένος μου δίσκος, εγώ θα το έλεγα, θα δίνα τον τίτλο που είχε δώσει ο Γιούγκος στο πρώτο δίσκο του Blackmail εκείνη την εποχή, «Η ζωή μετά το θάνατο». Και στην ουσία το γκρουπ ήδη είχε ζούσε το θάνατό του. Αλλά μέσα από αυτό βρήκε το κουράγιο, μέσα από αυτές τις καταστάσεις και έκανα πολύ ωραίο δίσκο, ο οποίος κάθε του μέρα ήταν επώδυνη, για πάρα πολλούς λόγους. Τελικά όμως κατάφερε και βγήκε αυτό το πράγμα που το... για μένα ήταν μια υπέροχη μετουσίωση στο Subliminal, δηλαδή, εντάξει. Είναι ο καλύτερος σου δίσκος από τους Last Drive, μου είπες. Ναι, εγώ το θεωρώ το πιο αγαπημένο μου. Πιο αγαπημένο. Μπορεί να μην είναι, ξέρω, ναι, ο καλύτερος για πολλούς, ας πούμε, εντάξει, για πολλούς είναι το χειμώ, δεν ξέρω. Λα Nirvana. Ναι. Το Underworld, καλά, για μένα είναι ο πιο αγαπημένος μου, γιατί κατά κάποιο τρόπο έδειξε πόσο δυνατό ήταν αυτό το πράγμα που είχαμε, που μπορούσε ακόμα και ενώ έπνεε τα αλήθεια να λειτουργεί μουσικά. Η επόμενη. Η επόμενη. Επανένωσης. Ναι, το Heavy Liquid. Το Heavy Liquid ήταν, αυτό δεν μπορώ να σου πω, μια... ήταν η δύναμη που μας έδωσε η συμφιλίωση να διαχειριστούμε το συλλογικό μας τραύμα. Δηλαδή να φτιάξουμε ξανά μουσική. Να φτιάξουμε ξανά μουσική, είναι φοβερό αυτό, ας πούμε. Ξέρεις, να βρεθούμε σε ένα δωμάτιο και να κάνουμε ξανά μουσική, ήταν για μένα... εντάξει, δεν ξέρω. Ήταν πραγματικά συγκινητικό. Και το News From Nowhere, το οποίο είναι η πι βασικά, εγώ θα το βάζα ακόμα, δεν θα το δίνω ακόμα κάποιο τίτλο, κάποια ας πούμε τη λέξη που να το χαρακτηρίζει, γιατί ουσιαστικά είναι το κομμάτι από αυτήν την περίοδο που βιώνουμε τώρα. Εγώ πιστεύω ότι ο επόμενος δίσκος θα περιέχει και το News From Nowhere μέσα, κατά κάποιο τρόπο. Ωραία. Θεωρείς ότι η τέχνη γενικά, και ειδικότερα, ας πούμε, η μουσική με την οποία ασχολείσαι, πρέπει να συνδέεται με τα κοινωνικά προβλήματα. Και αν ναι, με ποιους τρόπους. Με στίχους, με την επιλογή χώρων συναυλιών, με τι. Κοίτα, επειδή υπάρχει μια αναπρέπεια στην ερώτησή σου, ας πούμε, δεν πιστεύω ότι πρέπει αυτό να γίνεται ως καθήκον, αλλά ως ανάγκη, ας πούμε. Και υπάρχουν μερικές μουσικές οι οποίες διακατέχονται από αυτήν την ανάγκη, βασικά. Για μένα η μουσική, η λαϊκή μουσική είναι ένας τρόπος να διαχειριστείς ένα συλλογικό τραύμα. Αν δεις το blues, ας πούμε, είναι διαχείριση συλλογικού τραύματος της δουλείας. Για τον ίδιο τρόπο, με κατά τον ίδιο τρόπο το rock and roll, όσο και αν φαίνεται αυτό λιγάκι, ξέρεις, αντιφατικό, γιατί στην ουσία μιλάς για κάτι το οποίο είναι γεμάτο αντιφάσεις, ας πούμε, είναι η διαχείριση συλλογικού τραύματος του πολέμου. Του Παγκοσμίου Πολέμου, ας πούμε, και τι προέκυψε μετά από αυτόν, ας πούμε, αυτή η αγχώδης υπερανάπτυξη, ας πούμε. Ωραίο αυτό, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό.
Εντάξει, το σκέφτομαι έτσι. Ωραία, αλλά... Μετά, ας πούμε, ξέρω εγώ, το ρέγγε, η ρέγγε, η μουσική. Οι άνθρωποι που το έφτιαξαν, ο Ρίκο Ροντρίγκες μιλάει, ας πούμε, και λέει ότι μας ρωτάνε γιατί, ας πούμε, η ρέγγε είναι τόσο χαρούμενη μουσική, ενώ βγήκε μέσα από τέτοιες συνθήκες. Μα ακριβώς γι' αυτό. Mm-hmm. Γιατί έπρεπε να δούμε κάτι άλλο πέρα από αυτή τη μαύρη mm-hmm. που ζούσαμε. Ας πούμε, μια χώρα κατεστραμμένη από την απεικιοκρατία, με κλεμμένο στον πλούτο και αφημένη, ας πούμε, να σπαράζεται. Mm-hmm. Με τον ίδιο τρόπο το punk είναι αυτό. Είναι το τραύμα, ας πούμε, της καταστροφής, της υπονόμευσης του rock, μαζί με το τραύμα της κρίσης του 70, ας πούμε. Ξέρεις, mm-hmm. σαν να μια διαχείριση, ας πούμε, του καπιταλισμού να μπορέσει, ξέρω εγώ, να διατηρήσει αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί με τα πολεμικά, ας πούμε, κάποια στιγμή την ίδια ότι η φύση τα ανέρεσε. Οπότε, να, ας πούμε, η folk μουσική είναι το τραύμα της κρίσης. Mm-hmm. Δηλαδή, μέσα από αυτό, μέσα από αυτές τις συνεχείς, ας πούμε, κρίσεις και κρίσεις και κρίσεις του καπιταλισμού, πάντα θα προκύπτουν, ας πούμε, μουσικά είδη που είναι η κοινωνία. Mm-hmm. Δεν αντικατοπτρίζουν καν την κοινωνία. Είναι mm-hmm. η κοινωνία, mm-hmm. πραγματικά. Ωραία. Είναι... Δες το τάγκο, ξέρω εγώ, αυτά τα mm-hmm. ξέρεις, και σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο. Ωραία. Να σου πω τώρα μερικά group, δεν ξέρω αν είναι όλα αυτά που έχει συμμετάσχει. Έτσι. Mm. Αλλά εκτός από τους Last Drive, το Φως και η Σκιά του, η Earthbound, η The Holy Strangers που παίζει τώρα, ας πούμε, mm. Distortion Tamers, Headquake με τον Μπάμπη Δαλίδη, σωστά από τους Βιλά 21, δεν ήταν. Όχι, δεν έχω παίξει με τους Headquake, αλλά έχω συνεργαστεί με τον Μπάμπη. Όλα αυτά τα group έχουν, ρε παιδί μου, διαφορετικές μουσικές προσεγγίσεις. Δηλαδή δεν. Μπορεί. Είναι μερικά που δεν θυμίζουν καν το ένα το άλλο. Ναι. Υπάρχει ένα κοινό μουσικό όραμα πίσω από αυτά. Δηλαδή, τι θες να καταφέρεις μέσω της μουσικής, τι να κάνεις, ποιο είναι το όραμά σου, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτό που θες να καταφέρεις με τη μουσική το καταφέρνεις την πρώτη φορά που παίζεις μουσική. Mm. Δηλαδή, για μένα η μουσική είναι ο συνεκτικός ιστός μιας χαράδος πραγματικότητας. Αυτή η μαθηματική της φύση, αυτή η παγωγή. Mm-hmm. Γιατί κάθε κομμάτι είναι μια σειρά από επαγωγές που δεν έχει νόημα καθ' αυτή, αλλά είναι στην ουσία μήτρα mm-hmm. νοημάτων. Και ταυτόχρονα ένας καμβάς που αντικατοπτρίζει και την προσωπική σου πραγματικότητα, αλλά και την ιστορική, την κοινωνική που ζεις. Νομίζω ότι αυτό το έχω καταφέρει από την πρώτη στιγμή που έπαιξα. Τώρα γιατί αυτά τα σχήματα είναι group. Γιατί πιστεύω το group, το rock and roll group είναι μια τρομερά ισχυρή μηχανή δημιουργίας, έτσι, που ανατρέπει τους κανόνες ιεραρχίας. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει σε μια ορχήστρα. Ο καθένας mm-hmm. μπορεί να πάρει ένα ρόλο μέσα σε αυτό το group και όταν αυτή η ρόλη, ας πούμε, είναι ακόμα και μέσα από την ένταση, όταν αυτή η ρόλη συνδυαστούν αρμονικά, νομίζω ότι τίποτε δεν είναι σαν ένα rock group. Άρα, να σε ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί απορρέει από αυτό που μου είπες. Εσύ έχεις, ας πούμε, βγάλει, ρε παιδί μου, όχι να έχεις δισκογραφήσει, ενώ το σπίτι σου σε ένα στούντιο, πράγματα δικά σου εντελώς. Ναι, ναι. Θα έκανες ποτέ προσωπικό δίσκο. Πιθανόν. Αλλά με γοητεύει τόσο πολύ αυτή. Γι' αυτό σε ρωτήσω, ναι. Με γοητεύει τόσο πολύ αυτή. Γιατί πάντα συμμετέχεις κάπου. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία του απρόπτου. Mm-hmm. Δηλαδή να παίζει με τους άλλους και ο άλλος να ανατρέπει την ιδέα σου. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω ότι έγινε πάντα με τους Last Drive. Μάλλον ξεκίνησε, ας πούμε, γιατί αυτό ήταν ο τρόπος που έμαθα να δουλεύω. Mm-hmm. Δηλαδή έμαθα να δουλεύω με τους Last Drive, οι οποίοι αυτό κάνανε. Στην ουσία ανέτρεπε ο ένας ιδέες του άλλου. Mm-hmm. Με τους Last Drive δεν έχουμε μιλήσει ποτέ για ένα τραγούδι. Απλώς μπαίνουμε μέσα και το παίζουμε, ας πούμε. Mm-hmm. Ναι, ξέρει. Και μπορεί τώρα αυτός που έχει φέρει το τραγούδι να το ακούει και να λέει «Θεέ μου». Πώς το κάναμε, πάει η ιδέα. Αλλά από την άλλη αυτό είναι η Last Drive, ας πούμε. Και αυτό το πράγμα, εντάξει, ομολογώ ότι με όλα τα group που έπαιζα, θα μπορούσα, ας πούμε, ξέρω εγώ, να εκπλήξω τον εαυτό μου, να σκεφτώ μερικές ιδέες για το ίδιο το κομμάτι που έχω γράψει και να πω ότι... Αλλά μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον να προέρχεται από έναν άλλον άνθρωπο. Συν το γεγονός ότι αποκτάς ένα bonding, μια συντροφικότητα. Αφενός, ας πούμε, είναι πάρα πολύ ουσιαστική, γιατί στο μέτρο που γίνεται από groups σαν και εμάς, έτσι που δεν έχουν καταφέρει να προσεγγίσουν κάποιο τρελό σημείο επιτυχίας, ας πούμε, ή να κατακτήσουν, ξέρω εγώ, μια θέση στο ροκ στερεώμα, στην ουσία τι γίνεται, παίζεις για μουσική για ανθρώπους σαν και εσένα. Mm-hmm.
Έτσι, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, ας πούμε, από αυτού. Που αυτό καταρχάς σου δίνει ένα πολύ ωραίο σημείο επικοινωνίας, μια στάση επικοινωνίας, ας πούμε, την οποία μπορείς να μοιραστεί και είναι και πολύ κρίσιμο. Γιατί μπορείς να ξεπερνάς αντιφάσεις μέσα από αυτό, μέσα από τη συντροφικότητα. Και λατρεύω και όλη τη διαδικασία ενός γκρουπ. Δηλαδή, ξέρεις, ένα rock group δεν σταματάει μόνο, ας πούμε, όταν τελειώνει η πρόβα. Είναι και κουβέντα για το τι άκουσε, για το πώς είσαι, γιατί δεν είναι καλά, ξέρω εγώ, να το στηρίξουμε. Δεν ξέρω, πάντα, ας πούμε, ένα rock group ήταν για μένα κάτι που με έστεινε στη ζωή μου, με βοήθησε πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Μέσα σε αυτή την ομολογουμένω επιτυχημένη πορεία, ήταν επιτυχημένη πορεία από το Last Drive, έτσι. Αναφέρω συνέχεια του Last Drive γιατί είναι ό,τι σημαντικότερο υπήρξε, έτσι. Μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο πιο σημαντικό στο μέλλον, αλλά αυτό είναι μέχρι τώρα. Ένιωσε να καβάλασε ποτέ το καλάμι. Και αν το καβάλισε, τι σε προσγείωνε κάθε φορά. Εντάξει. Μου πει αλήθεια όμω. Ναι, γυρνάμε πάλι στην προηγούμενη ερώτηση, α πούμε, ότι κλίμακα του Last Drive του έκανε να παίζουν στην ουσία μέσα σε μια παραφύλων. Έτσι. Ναι, ρε φίλε, αλλά εσύ ήταν επιτυχημένο. Πρόσεξε όμως να δεις τι γίνεται. Δεν μπορείς να κάνεις, να πεις τι στο φίλο σου. Δηλαδή να πεις τι, ότι εγώ είμαι. Ο περγαμάτος. Εντάξει, ναι. Καταλαβαίνεις, αυτό παίζει, ας πούμε. Συν το γεγονός ότι όταν βγήκαμε έξω, αυτό που σου είπα, ας πούμε, αντιληφθήκαμε ότι αυτό είναι. Υπάρχει μια συνάντηση. Υπάρχουν τρεις συναντήσεις στη ζωή μου, ας πούμε. Η πρώτη συνάντηση έγινε το 1985 με τον Τζο Στράμερ. Μετά το Rockin' Athens, όπου να μην σα πω λόγο, το βράδυ, ας πούμε, ξέρω εγώ, 3 ώρα που να σπίτι, πήρε ένα φίλο και μου λέει, έλα σπίτι μου αμέσως. Και πήγα και ήταν στο Στράμερ. Δηλαδή, ο άνθρωπος που έβλεπε πριν από λίγο, ας πούμε, σε μια σκηνή, ξέρω εγώ, να μαγεύει, ξέρω εγώ, χιλιάδες ανθρώπους σαν και εμένα, είχε κολλήσει με την παρέα αυτή, πάνκιβες. Και είχε πάει σπίτι του. Ενός φίλου. Και κάθισε όλο το βράδυ, ας πούμε, και μιλάγαμε. Το πρωί, ξέρω, πήγα μια βόλτα στην Ακρόπολη γιατί θέλω να το δει, ξέρω, που μας έλεγε για τον Παναγούλ, διάφορα πράγματα, ας πούμε, ξέρω, που είχαν σχέση με το πώς έβλεπε αυτό στην Ελλάδα, ας πούμε. Αυτό το πράγμα το ξέχασα ποτέ μου, δηλαδή, ας πούμε, ήξερα πώς ήταν η κλάση, ας πούμε, αλλά αυτό το πράγμα με έκανα, πώς να σου πω, θα φάνταζα στα μάτια μου πολύ γελίος, ας πούμε, μετά από αυτή τη συνάντηση προσπαθούσα εγώ να αποκομίσω κάποια περαξία, ξέρω εγώ, από το. Μετά, ξέρω εγώ, γνωρίσαμε τον Πίτερ Ζαρέμπα, ο οποίος για μας ήταν φοβερός, ο τραγουδιστής των Flesh Tones. Ήρθε και έκανε παραγωγή στο δεύτερο δίσκο μας. Έμεινε σπίτι μας, τραβιόμαστε κάθε βράδυ μαζί. Ήταν πραγματικά, δηλαδή, ήρθε πολύ φυσικό αυτό, ας πούμε, κατάλαβες. Πιστεύω ότι αυτό ήταν σημαντικό, ας πούμε, αυτές οι συναντήσεις. Και άλλοι, και αργότερα με τον Πολ Κάτλερ και γενικά και με όλους τους ανθρώπους που γνώριζαν μέσα από αυτό το κύκλωμα το ευρύ, είχαν την ίδια αντιμετώπιση. Ήταν εκεί για να κάνουν αυτό που ξανακάνουν και ακριβώς, τίποτα άλλο τέτοιο τρόπο. Ωραία. Θέλω να μου πεις τώρα ποιους μουσικούς θα επέλεγες για να φτιάξεις το τέλειο μουσικό συγκρότημα. Δεν θα πες εσύ όμως. Θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί. Εντάξει, τώρα μπορώ να το πω επειδή μετά από τόσο καιρό. Γιατί ήταν οι άνθρωποι, ας πούμε, που δεν τράπηκαν, δεν φοβήθηκαν να δείξουμε τις αδυναμίες μας ο ένας στον άλλον. Και αυτό πιστεύω ότι μας έσωσε. Γιατί. Το φίλος τον γνωρίζει μέσα από τις αδυναμίες του βασικά και με τον τρόπο που σε στηρίζει και τον στηρίζεις εσύ. Και πιστεύω ότι γίναμε κοινωνία μιας τρομερής, πολύ ωραίας περιπέτειας, ας πούμε. Οπότε, τι να ζητήσεις, να ζητήσεις τόσο κάποιους άλλους, ας πούμε, μήπως αυτή η περιπέτεια ήταν καλύτερη, ξέρεις. Όχι, εντάξει, το καταλάβω. Και μετά, ας πούμε, ξέρω εγώ, μουσικά, ήρθα σε επαφή με αυτούς που δηλαδή όλοι αυτοί, οι Earthbound, που ήταν εξαιρετική μουσική, οι Holy Strangers που είναι επίσης καταπληκτική. Όλοι αυτοί με τους οποίους έπαιξε στα 30 χρόνια, δηλαδή πάνω σποτά μου, μουσικά μου αποθυμένα, ας πούμε, ναι, κάπου δεν είναι. Οπότε γυρνάμε πάλι στους γνώσους πάλι. Τα σημαντικότερα live που έχεις παρακολουθήσει, ναι. Να μου πεις κάποια από αυτά. Εντάξει, είναι αναμενόμενο να γυρνάνε, ας πούμε, στην εποχή της διαμόρφωσής μου. Ναι, εντάξει. Γιατί και λίγο πιο μετά. Η πρώτη συναυλία που παρακολούθησα, ας πούμε, και πραγματικά με συγκλώνησε, ήταν στην συναυλία του Παύλου Σιδηρόπουλου με την εταιρεία καλλιτεχνών στο Sporting. Περισσότερο επειδή τον ήξερα τον Παύλο τότε, δηλαδή τον έβλεπα και είδα αυτή τη μεταμόρφωση.
Ήταν ένα live, δηλαδή, για μένα, εντάξει, δεν είχα δει το τους Rolling Stones, αλλά πιστεύω ότι, εντάξει. Αποζημιώθηκες. Ναι, ναι, ήταν αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και παίζανε και ωραία μουσική τότε. Παπαντίνας, Μαστρόχαλος. Παπαντίνας, Πληθυνόμους και Στρίπονο. Νέστορα, δηλαδή, αυτό το live θυμάμαι ένα πολύ πιτσιρικά, ας πούμε. Είχα πάει μέσα και ήταν... Μετά αυτό το οποίο μας κόλλησε στον τοίχο πραγματικά ήταν στην αυλία το Birthday Party. Αυτό ήταν, δεν ξέρω, δηλαδή... Ήταν ένα τριήμερο που γινόταν τότε στο Ρόδο, παίζανε οι Folk μία μέρα η Birthday Party και η New Order την άλλη. Εμείς πήγαμε στο Birthday Party για συγκεκριμένους λόγους, ας πούμε, γιατί γουστάραμε πάρα πολύ. Δεν είχα ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Δηλαδή μας κόλλησε στον τοίχο, ας πούμε. Ήταν τόσο δυνατό και τόσο εξωστρεφές και τόσο σπαρακτικό αλλά και φαρυντικό που πραγματικά πιστεύω ότι αυτό μας διαμόρφωσε. Ήταν πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό και έτσι. Γόνιμο, πολύ γόνιμο, ας πούμε. Μετά ήταν μια συναυλία την οποία έχω δει πολύ αργότερα και η οποία αποτέλεσε μέσα στο μυαλό μου με κάποιο τρόπο ένα εφαλτήριο για τους Earthbound. Ήταν μια συναυλία στο Μουσείο Λαϊκών Οργάνων στην Πλάκα. Πρέπει να ήταν το 98, 97, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων ήταν τρεις μουσικοί, δεν θυμάμαι τα ονόματα τους καν, ας πούμε. Τυχαία παραβρέθηκα σε αυτή την αυλία. Και μου έκανε εντύπωση δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν ότι δεν άρχισαν μέχρι να μπει στην αίθουσα και ο τελευταίος άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να μπει. Από τη στιγμή που μπήκε ο τελευταίος, περίμενα ένα τέταρτο περίπου να αρχίσει να παίζει. Και αυτό, όπως γιατί μίλησα μετά αργότερα με τον άνθρωπο που τις πίσω είχε φέρει, μήπως το είχαν ζητήσει ώστε να μην υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα σου δει από την αρχή να το παρακολουθήσει, ας πούμε. Και αφετέρου γιατί και οι ίδιοι χρειάζονταν κάποιο χρόνο για να αρχίσουν να ζεσταίνονται, ας πούμε, ξέρω εγώ, και θέλανε να το κάνουν όλο το πράγμα αυτό από την αρχή. Και δεύτερον μου έκανε εντύπωση ότι κάθε άνθρωπος που έμπαινε στον χώρο αυτό, στο μικρό χώρο, η μουσική αυτή χαιρετούσαν. Φοβερό. Από τη σκηνή. Φοβερό. Δηλαδή έμπαινε μέσα και στείλει καλώς ήλθατε, ας πούμε. Και έτσι όπως καθόμουν, ας πούμε, και έρθαν να παίζουν κάποια στιγμή. Και κατάλαβα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι μάγοι. Δεν είναι ακριβώς μουσική, δηλαδή. Και μέσα στο μυαλό μου δημιουργήθηκε, ας πούμε, αυτή η απόσταση ανάμεσα στο rock and roll και σε αυτή την αντιμετώπιση, ας πούμε. Δηλαδή με πόσο, ας πούμε, το rock and roll έχει ανάγκη μια προημείου αυτοπεποίθηση, την οποία προσπαθείς να τη μεταδώσεις. Μέσα από αυτό το φιλετικό, γιατί το rock and roll είναι στην ουσία για μένα μια επιστροφή, ας πούμε, στην εποχή πρώτης απομάγευσης, ας πούμε, όταν το φιλετικό είχε μια διαφορετική υπόσταση, ας πούμε. Και πόσο διαφορετικά αυτοί οι άνθρωποι, πόση ταπεινότητα, πόση σεμνότητα και πόση αγάπη, ας πούμε, αντιμετώπιζαν τον ακροατή τους. Νομίζω ότι αυτό ήταν καθοριστικό live για μένα, αν και δεν... Σου λέω δεν θυμάμαι καν τους μουσικούς, ναι, και είναι πολύ κρίμα αυτό. Αλλά ήταν, πραγματικά μου έδωσε να καταλάβω ότι αυτή η αντιμετώπιση είναι πραγματικά πολύ άξια για ανθρώπους οι οποίοι έρχονται μαζί μέσα από ένα τέτοιο πράγμα που λέγεται μουσική. Ωραία. Θέλω να μου πεις τώρα, καταρχήν, θα μου πεις λίγα λόγια για αυτή την κίνηση για τα αντισώματα που δόθηκε και χθες ένα live, έτσι δεν είναι? Ναι. Προς τιμήν των Ραμόνες, ας πούμε. Και... Ναι. Θες να μου πεις λίγο για αυτό, τι ναι, είναι? Ναι, αυτό είναι μια ιδέα που ξεκίνησα από τον φίλο και, τέλος πάντων, το γνωστό Frank από τους Frank Romana. Ήταν μια κουβέντα, λοιπόν, σε σχέση με το... Γενικά υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή. Έτσι, και δεχόμαστε πάρα πολλές, και εμείς και όλες οι μπάντες, ας πούμε, προσκλήσεις και για να παίξουμε συναυλίες για διάφορους σκοπούς, οι οποίοι πολλές φορές έχουν σχέση με κοινωνική αλληλεγγύη. Σκεφτήκαμε, λοιπόν, ότι θα ήταν ωραίο να φτιάξουμε μια πρωτοβουλία που θα προσπαθεί να προλαβαίνει αυτές τις ανάγκες. Δηλαδή, να φτιαχτεί ένα μικρό ταμείο το οποίο θα αναμειώνεται συνέχεια. Έτσι ώστε όταν χρειάζονται, ρε παιδί μου, τα χρήματα για το συγκεκριμένο σκοπό, επειδή συνήθως είναι επιτακτικές αυτές οι ανάγκες, να βρίσκονται απευθείας, ας πούμε. Αυτά τα παιδιά που κάνανε την συναυλία χθες, ας πούμε, η Mr. Highway Band, μας με όλα αυτά τις μπάντες που παίζαν στο Ραμόν, μας πλησίασαν και μας είπαν να θέλουμε να παίξουμε σε αυτή τη συναυλία.
Και εμείς σου μεταφέραμε, ας πούμε, την ιδέα ότι έχουμε αυτό στο μυαλό μας, μήπως, ας πούμε, αυτό αρχίσει, πως αυτή στην αυλία γίνει το έναυσμα, ας πούμε, το ξεκίνημα. Και δέχτηκαν τα παιδιά πραγματικά και έγινε πάρα πολύ στην αυλία και μαζεύτηκαν κάποια χρήματα, ας πούμε, τα οποία μάλλον θα συμβάλλουμε στην αυλία που γίνεται την Τετάρτη για την αποκατάσταση, για τα ιατρικά έξοδα ενός ανθρώπου μας, ας πούμε, και του Νίκου Τσουβαλάκη συγκεκριμένα. Και έτσι λοιπόν προσπαθούμε να σκεφτήκαμε ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσε να γίνει πιο καλά σε αδιάχυτη πρωτοβουλία. Δηλαδή, επειδή είναι αδύνατο εμείς να το κρατήσουμε σαν κεντρικό, να φτιάξουμε μια κεντρική ομάδα διαχείρισης των αντισωμάτων, θα μπορούσαν, ας πούμε, να γίνουν αντισώματα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, ας πούμε, στις γειτονίες. Από διάφορα γκρουπ, από διάφορα γκρουπ, ναι. Τοπικά, ξέρω. Τα οποία ξέρουν και τις ανάγκες. Σωστό. Έτσι. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ανάγκες υπάρχουν, ας πούμε, ξέρω, όπως στην Άρτα. Αλλά θα μπορούσαν αυτοί να κάνουν μια συναυλία, ας μην το πούνε αντισώματα, ας το πούνε όπως θέλουν. Απλώς αυτό, μια διάχυτη πρωτοβουλία, γιατί πιστεύω ότι αυτή την εποχή διάχυτες πρωτοβουλίες έχουν δυνατότητες και μέσα από τα... Και είναι και απαραίτητες, βασικά. Ναι, ναι. Είναι κεντρικές, είναι λίγο δύσκολα διαχειριστείς από ένα σημείο και έπειτα, ας πούμε. Ναι, σίγουρα. Και θέλω να μου πεις και λίγα λόγια για το group. Που παίζεις τώρα. Holy Strangers είναι, οι Holy Strangers ξεκίνησαν πριν από 2 χρόνια περίπου. Μέσα από κάποιες ακουστικές εμφανίσεις που είχαμε κάνει με τον Νίκο από τους Dust Bowl. Με κάποια κομμάτια που ήταν σε ακουστική μορφή στην αρχή και μετά σιγά σιγά γίνανε πιο ηλεκτρικά. Εντάξει, όπως ας πούμε οι F-Bound ήταν, αντιμετώπιζαν, μάλλον, εξέφραζε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, ας πούμε, ζωής. Έτσι και η Holy Strangers είναι για μας η σανίδα που μας κράτησε όρθιος μέσα στην κρίση. Ήταν αυτή η εξωτερήκευση, ας πούμε, όλων αυτών των συναισθημάτων μέσα από τη μουσική, όλων αυτών των συναισθημάτων της κοινωνικής ερήμωσης, του... σπαθά, αυτό που ζούμε τώρα, εντάξει, όλοι γνωρίζουμε πώς έχουν τα πράγματα. Και έγινε για μας η σανίδα, γιατί στην ουσία αυτές οι 2 μέρες της εβδομάδας που μαζευόμαστε και παίζαμε ήταν πανηγύρι, ήταν χαρά. Πηγαίναμε όλοι, ας πούμε, με κατεβασμένη τη μούρη και μετά φοβόμαστε. Το οποίο συμβαίνει. Το οποίο ήταν πολύ δυνατό, ξέρω εγώ, και βοήθησε και παιδιά και μέσα από τον group, αλλά και εμάς δηλαδή, αλλά και παρά έξω. Και τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο που γραφούμε το πρώτο μαζί. Ωραία. Και θα βγει πότε, λέτε? Δεν ξέρω, γιατί δεν έχουν. Υπάρχει ώστε να το βγάλουμε μόνοι μας, μάλλον, οπότε πάλι θα χρειαστεί αυτό. Ναι. Είχε βγει ένα IP ή συγκλάκι. Ναι, είχε βγει ένα συγκλάκι. Στο Fractal. Ναι, ναι. Στο Fractal. Ωραία. Να πάμε τώρα λίγο στα μεταφραστικά. Ναι. Καταρχήν θέλω να σε ρωτήσω μια απορία μου. Εντάξει. Μεταφράζεις από αγγλικά. Πώς ξέρεις τόσο καλά αγγλικά και μεταφράζεις? Δηλαδή, πώς είναι πλάκι με αυτό το πράγμα? Μπορεί να σου φανεί λίγο περίεργο. Όχι, δεν θα μου φανεί. Πιστεύω ότι στην μετάφραση πιο σημαντικό είναι τα ελληνικά παρά τα αγγλικά, η γλώσσα προορισμού. Ναι, ρε φίλε, αλλά πρέπει να ξέρεις αγγλικά. Εμένα με βάλεις να μεταφράσω αγγλικά. Εντάξει, άστο, δεν θέλω να το διαβάζεις μετά. Γι' αυτό σε ρωτάω. Κοίτα, πώς μέσα από τη μουσική έγινε. Ναι, κοίτα, θα σου πω όλη την πορεία μου, επειδή ξεκίνησα από την Πατρική Βιβλιοθήκη. Γενικά, εγώ μεγάλωσα στην επαρχία, ας πούμε, και τα ερεθίσματα ήταν 2, έτσι. Όλος ο κόσμος, όλη η γη, που ήταν το playground, ας πούμε, το γήπεδο που παίζαμε, και η βιβλιοθήκη. Ναι. Γιατί όταν το βράδυ, ας πούμε, ξέρω, γύριζες, πρέπει να το... να κάτσεις κάπου να περάσει το χρόνο σου, ας πούμε, έτσι, δεν υπήρχαν τηλεοράσεις και τέτοια. Άρχισα σιγά σιγά να έρχομαι σε επαφή με βιβλία λιγάκι προώρα, δηλαδή σχέση με την ηλικία μου, ξέρω εγώ, γιατί αυτά είχα. Δεν... Έπεσα λοιπόν πάνω σε μεταφράσεις, ας πούμε, σπουδαίες, τα Σταφύλια της Ορικής, στη μετάφραση του Κοσμοπολίτη, άλλες μεταφράσεις, ας πούμε, του Άρη Αλεξάνδρου, δεν κάνω λάθος. Είδα δηλαδή μέσα από την μετάφραση μια πολύ ωραία γλώσσα να μου εμφανίζεται. Αυτό ήταν ευτύχημα. Δηλαδή και δείχνει και πόση σημασία έχει, ρε παιδί μου, πόση σημασία έχουν αυτοί οι άνθρωποι, σημασία έχει το ότι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι που ήταν πραγματικά λογοτεχνικοί, οι μάντες, ας πούμε, πόσο ευεργετικό ήταν το ότι ασχολήθηκαν με τη μετάφραση. Για μένα η μετάφραση έχει ένα, όσο ταπεινή και αν είναι σαν
διεργασία του λόγου έχει ένα μεγαλειώδες, μια μεγαλειώδη πλευρά. Το ότι σε μεταφέρει στην εποχή πριν τον, κόσμο, πριν τον πύργο της Βαβέλ. Οι γλώσσες είναι πολλές, έτσι. Yeah. Που υπήρχε συνεννόηση, που υπήρχε. Αργότερα, όταν άρχισα πια και ακούω μουσική, ροκ, ας πούμε, άρχισε αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Αυτό το παιχνίδι με τους στίχους, αυτό το παιχνίδι με τη μεταφορά. Ξέρω, ήταν μέσα στο μυαλό μου ένα παιχνίδι το οποίο το έκανα συνέχεια. Έχεις σπουδάσει μετάφραση? Έχω σπουδάσει κάποια χρόνια στην αγγλική φιλολογία. Στο αγγλικό. Γι' αυτό. Του πανεπιστημίου. Αλλά δεν έχω σπουδάσει μεταφρασιολογία, ας πούμε. Έχεις βραβευτεί όμως κιόλας. Ναι. Σωστά. Ναι. Κεντρική Ευρώπη, λέγεται το 12, έτσι. Του William Bollman, ναι. Εντάξει, δεν το έχω διαβάσει, αλλά φαντάζομαι για να βραβευτείς θα έχεις κάνει καλή δουλειά. Και για να μεταφράσεις. Γιατί έχεις μεταφράσει πάρα πολλά πράγματα. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, ναι. Είναι. Κοίταξε, δεν ασχολήθηκα με τη μετάφραση, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, όταν είχα την πάντα, ας πούμε, τα πρώτα χρόνια δεν έκανα μεταφράσεις. Αλλά το ότι διάβαζα στα αγγλικά συνέχεια, συνέχιζα αυτό το παιχνίδι με τους στίχους και με τη μεταφορά. Πάντα μου άρεσε να βρίσκω, ας πούμε, τις λεπτές εκφάνσεις που θα έκανα διαφορετική μια έκφραση από μια άλλη. Και κάποια στιγμή, ας πούμε, άρχισα να μεταφράζω στίχους τραγουδιών. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που έκανα, χωρίς κανένα. Αργότερα, όταν οι Last Drive διαλύθηκαν την πρώτη φορά, βρέθηκαν άνθρωποι που με βοήθησαν πάρα πολύ, με εμπιστεύτηκαν. Η Σίλβια από τη Διεθνή Βιβλιοθήκη, τα παιδιά τα οποία δούλευαν σε εκδοτικούς οίκους και ήρθαν σε επαφή μαζί μου, ας πούμε, και στην αναζήτηση μιας εργασιακής διεξόδου, ας πούμε, αποφάσισαν να με βοηθήσουν. Και μπήκα στη μετάφραση, αλλά μπήκα στη μετάφραση, ας πούμε, επαγγελματικά, αλλά προσπαθούσα να κρατήσω στο μυαλό μου ότι η μετάφραση είναι ένα παιχνίδι πάντα. Ένα παιχνίδι με τις λέξεις και στην ουσία όπως ένα παιδί παίζοντας ανακαλύπτει τον κόσμο. Γιατί αυτό είναι το παιχνίδι, ένας τρόπος, ας πούμε, να ανακαλύψει πώς δουλεύει ο κόσμος. Εγώ ανακάλυπτα τα κείμενα. Παραμένει ένα παιχνίδι η μετάφραση για μένα. Απλώς έχει γίνει. Έχει γίνει μερικές φορές. Είναι επίπονο. Γι' αυτό και τα βιβλία που διαλέγω τώρα δεν είναι όλα βιβλία τα οποία θα ήθελα να μεταφράσω. Υπάρχουν βιβλία. Αναφέρεις μάλλον στις μενάδες του Χίτλερ, ίσως. Όχι, όχι. Okay. Οι μενάδες είναι κάτι το οποίο ήθελα να κάνω. Αναφέρομαι στα βιβλία εφηβικής φαντασίας που κάνω. Εφηβικής επιστημονικής φαντασίας που κάνω. Γιατί ένα βιβλίο σαν την Κεντρική Ευρώπη μπορεί να σε διαλύσει. Κυριολεκτικά. Δηλαδή είναι τέτοιος ο πλούτος πραγματολογικών αναφορών. Τέτοιος ο βαθμός συμμετοχής σου, ας πούμε, σε αυτό το κείμενο. Που καταρχάς δεν είναι. Εντάξει, γνωρίζουμε όλοι ότι η μετάφραση είναι μια κακοπληρωμένη εργασία, ας πούμε, χαμηλά με βόλυμη εργασία. Πέραν τούτο, ας πούμε, μπορεί να απορροφήσει ένα τέτοιο μεγάλο κομμάτι του εαυτού σου που να. Πραγματικά να παραλύσει, ας πούμε. Πάντως, φαντάζομαι ότι μαθαίνεις πράγματα. Αυτό είναι βασικό. Αυτό είναι βασικό. Αυτό είναι βασικό. Δηλαδή. Εντάξει, εγώ είμαι τέτοιος τύπος γενικά, επειδή η ζωή είναι μια μαθητεία για μένα, διαρκής. Και η μετάφραση για ένα τέτοιο τύπο νομίζω είναι πολύ. Είναι, βοηθάει, ας πούμε. Βοηθάει. Πρέπει να το έχεις αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και σίγουρα εντάξει, οι μενάδες του Χίτλερ, ας πούμε. Ας μιλήσουμε για τις μενάδες του Χίτλερ. Ήταν ένα βιβλίο, ας πούμε, συγκλονιστικό. Γιατί περιγράφει τις πράξεις των Γερμανίδων αυτούργων του ολοκαυτώματος. Στις χώρες της αργότερα Ανατολικής Ευρώπης. Εντάξει, είναι ανομολόγητα αυτά που έπραξαν, πραγματικά δηλαδή. Και αυτό που είναι πιο συνταρακτικό ακόμα είναι ότι σχεδόν καμία δεν τιμωρήθηκε από αυτή τη Δυτική Γερμανία. Εντάξει, αυτό. Δικαιοσύνη δηλαδή, ξέρεις. Δεν εξηγείται κάπως αυτό. Δεν εξηγείται. Ναι. Κάπως θα εξηγείται. Εξηγείται, ναι, εξηγείται. Σύμφωνα με την αίσθηση του δικαίου δεν εξηγείται. Καθόλου. Καθόλου. Φαντάζομαι πολιτικά θα εξηγείται για κάποιους λόγους. Ναι, εξηγείται για τους ρόλους, ας πούμε, τους γνωστούς, ας πούμε, σχετικά με τη μετάβαση, ας πούμε, της Γερμανίας στο καπιταλιστικό στρατόπεδο και το άλλο, ας πούμε, στο σοσιαλιστικό. Η μανάδα του Χίτλερ, ας πούμε, ήταν κάτι το οποίο συνδυάζεται με την Κεντρική Ευρώπη. Γιατί η Κεντρική Ευρώπη είναι ένα βιβλίο το οποίο περιγράφει, ας πούμε, τη σύγκρουση ανάμεσα στη Γερμανία και στην Σοβιετική Ένωση, αλλά σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, περίπου, ας πούμε.
Οπότε οι αναφορές ήταν κοινές, μέσα από τη ζωή του Σωστακόβιτς. Mm-hmm. Είναι η κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή αυτό είναι το νήμα, ας πούμε, το κεντρικό νήμα και είναι σπονδυλωτές αφηγήσεις, ας πούμε, γύρω-γύρω. Ναι, είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω, κάτι που μου δίνει μετάφραση, ας πούμε, πάρα πολύ. Να μπορέσω να ανοιχνεύω, ας πούμε. Γιατί δεν ανοιχνεύεις, στην ουσία εντοπίζεις και μελετάς και όλα. Δηλαδή παράλληλη έρευνα. Αυτό, ναι, αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Απλώς δεν μπορείς να το κάνεις συνέχεια. Δηλαδή, εγώ δεν έχω την δυνατότητα να το κάνω συνέχεια, ας πούμε. Γιατί αν ζεις από αυτό. Άρα έχεις μεταφράσει και πράγματα. Ναι, δεν θα διάβαζες ποτέ. Ναι, ναι, σαφώς. Για βιοποριστικούς λόγους δεν γίνεται αλλιώς. Σαφώς. Και όχι μόνο για βιοποριστικούς λόγους. Θα μπορούσα να κάνω μόνο καλά δουλειά. Απλώς λέω θα με εξόντωνα. Δηλαδή, θέλω μια ανάσα, ρε παιδί. Θέλω ένα βιβλίο που δεν έχει. Ναι, μπορεί να είναι κάτι εύκολο, ρε παιδί. Ναι. Μην... Και προσπαθώ να κρατήσω, ας πούμε, την ισορροπία ανάμεσα σε αυτό. Ναι, έτσι ώστε να μην συγχαθώ, ας πούμε, τη μετάφραση κάνοντα πράγματα τα οποία δεν μου λένε και τίποτα. Ας πούμε, αλλά ταυτόχρονα να μπορώ να έχω και τις δυνάμεις. Όταν πέσει ένα βιβλίο στα χέρια μου το οποίο το λατρεύω, να το δουλέψω όπως το λατρεύω και όχι πια εξωφαινομένος, ας πούμε, να το κάνω κάπως. Κατάλαβα. Να σου κάνω τώρα μια... γιατί νομίζω ότι συμπεριελήφθησαν στις απαντήσεις, στις ερωτήσεις που θα σου κάνω για τη μετάφραση πάνω κάτω. Θέλω να μου πεις, αν πιστεύεις ότι μια πολύ καλή μετάφραση μπορεί να απογειώσει εντός εισαγωγικών ένα κακό βιβλίο. Το αντίθετο σίγουρα μπορεί να γίνει. Ναι, το αντίθετο, ναι. Αυτό πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει. Να σου πω ένα αλήθεια, αυτή τη συζήτηση είχαμε και σε ένα σεμινάριο, ένα σεμινάριο που είχαμε κάνει στο ΣΜΕΤ. Είχα μιλήσει για την μετάφραση του βιβλίου του Λέοναρντ Κόεν, υπέροχη απόκληση. Και με είχε ρωτήσει ένας συνάδελφος αυτό ακριβώς. Μου λέει, αν έβρισκες κάτι το οποίο δεν ήταν τόσο καλό, θα το έκανες πολύ καλό για να... Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι έχει σχέση με το ίδιο το βιβλίο. Δηλαδή, η ερώτηση είναι, θα σου υπαγόρευε το ίδιο το βιβλίο να το κάνεις καλό, ώστε να μην κρεμάσεις, ας πούμε, το υπόλοιπο. Ή, να σου πω την αλήθεια, ναι, θα το έκανα, αλλά θα ήθελα και στην επόμενη σελίδα να με διαψεύσει και να είναι πολύ καλό για να μπορέσω να το κάνω γι' αυτό. Αν το βιβλίο είναι όλο... Δεν έχει. Ό,τι και να κάνει μεταφραστή, φαντάζομαι. Εντάξει, τι να κάνει. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Γιατί αλλιώ, α πούμε, η μετάφραση παρουσιάζεται μπροστά σου με ένα ολογραφικό τρόπο. Δηλαδή, πρέπει να σου πω. Κοιτά σε μία σελίδα του και μπορεί να δει όλο το βιβλίο. Mm. Και πρέπει, α πούμε, στη μετάφραση, καθώ πρέπει. Ένα τρόπο δηλαδή, που χρησιμοποιώ εγώ είναι ότι αφήνω τα άλυτα σημεία τη μετάφραση να μου οδηγήσει το ίδιο το βιβλίο. Στο να τα λύσω, γιατί καθώς προχωράς στο βιβλίο, αποκτάς. Η μετάφραση δεν είναι η δημιουργία ενός βιβλίου σε μια άλλη γλώσσα, είναι η δημιουργία ενός γλωσσικού περιβάλλοντος. Mm-hmm. Έχει σχέση με το θέατρο, έχει σχέση με την ανάγνωση, έχει σχέση με την ηθοποιία, ειδικά η λογοτεχνική μετάφραση. Στην ουσία είσαι σκηνοθέτης εκείνη τη στιγμή, mm-hmm. αλλά ταυτόχρονα και αναγνώστης. Mm-hmm. Όπως και ηθοποιός άλλωστε. Mm-hmm. Είναι βασικά αναγνώστης, ας πούμε, του σενάριου. Αυτά. Όχι, μου απάντησες. Μου απάντησες. Να πάμε τώρα λίγο στην πολιτική. Να σε ρωτήσω, αν πιστεύεις ότι ως εκλογικό σώμα, εντάξει, έχουμε ευθύνη για όσα συμβαίνουν τώρα, τα τελευταία 4-5 χρόνια. Δηλαδή, επειδή κάνουμε ως εκλογικό σώμα, κάνουμε κάποια εκλογή, επιλέγουμε κάποιους, κόμματα κτλ. Αν έχουμε κάποια ευθύνη. Δεν στο λέω με τη λογική που το έχει πει ο Πάγκαλος. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Αλλά σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, εντάξει, η γνώμη μου είναι ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι κοινοβουλευτική, αλλά τέλος πάντων, έτσι όπως τη λένε. Ναι, καταλαβαίνω πολύ καλά. Και εφόσον έτσι έχει μάθει ο μέσος άνθρωπος ότι αυτό είναι η δημοκρατία, έχει ευθύνη. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο Έλληνας ψηφοφόρος βρίσκεται σε εμβριακή ηλικία. Και θα σου πω γιατί που το στηρίζω. Το ελληνικό κράτος ήταν ένα πελατειακό κράτος, έτσι, από σχεδόν από τη γέννησή του. με κάποιο τρόπο, πραγματικά είναι πολύ περίπλοκος. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που τον έχουν αναλύσει διεξοδικά, ας πούμε, και με πολύ σωστές, έτσι, σε πολύ σωστές βάσεις. Κατά κάποιο τρόπο ο Έλληνας ψήφισε γι' αυτό ακριβώς, για να μπορέσει να έχει μια θέση στην ομοία, ας πούμε, του δημόσιου πλούτου. Τώρα που εντάξει, ο δημόσιος πλούτος ρημάχτηκε, ας πούμε, και πώς έγινε το πράγμα, έρχεται να ψηφίσει. Δηλαδή να βρει τη θέση του μέσα σε μια κοινοβουλευτική, όπως το πες και εσύ, ας πούμε, αντιπροσωπευτική δημοκρατία.
Εντάξει, αυτή η μετάβαση δεν μπορούσε να γίνει άμεσα. Πρέπει να περάσει λίγο κάποιος χρόνος, ας πούμε, να βρεθεί μια... Να κοιτάξει τον εαυτό στον καθρέφτη, κατάλαβες. Ναι. Τώρα πιστεύεις δηλαδή ότι τα εκλογικά σου έχει κοιτάξει στον καθρέφτη? Όχι, πιστεύω είναι πολύ νωρίς ακόμα. Γιατί έχει σχέση και με τη... Δηλαδή, ωραία, δεν υπήρχε ένα πελατειακό σώμα, αλλά δεν υπήρχε και αστική δημοκρατία. Με την έννοια, ας πούμε, της αστικής δημοκρατίας. Δεν υπήρχε κανένα αστική τάξη με τον ρόλο της προμηθευτικής διάστασης που είχε, έστω αυτή τη διάσταση που είχε, ας πούμε, το 19ο αιώνα, ας πούμε, που στηρίχθηκε πάνω σε ανθρώπινα κούκαλα και δυστυχία, αλλά είχε μια προμηθευτική διάσταση. Δεν υπήρξε καν αυτό. Η Ελλάδα ήταν μεταπρακτικό. Και πάντα το κράτος θεωρείται, ας πούμε, θεωρούνταν ονομέας, ας πούμε, ξενονομέας του πλούτου. Αλήθεια. Διανομέας, με συγχωρείτε. Διανομέας του πλούτου. Θέλω να μου πεις, ποια πιστεύεις ότι ήταν η επίδραση και η επιρροή του Δεκέμβρη του 8 και την άποψή σου με λίγα λόγια για το κίνημα των πλατείων, το οποίο ουσιαστικά ως κίνημα των πλατείων χάθηκε. Μπορεί να διοχετεύτηκε αλλού, αλλά ως τέτοιο έχει χαθεί. Είναι διαφορετικό. Ναι, είναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο Δεκέμβρης ήταν μια κραυγή από το μέλλον. Αυτό που λένε, ας πούμε, που έχει υποθεί, που σχολεί, είναι όντως πολύ επιτυχημένο. Γιατί στην ουσία τι έκανε. Ήταν ένας ιονός για αυτό που επακολούθησε αργότερα, ας πούμε. Μια κατάσταση πλήρους της διάχυσης, ας πούμε, των παθογενειών του, ξέρεις, αυτών των παθογενειών που μετά διάλυσαν την κατάσταση. Ο Δικήρος ήταν μια πρώιμη κραυγή, έτσι. Και είχε πάρα πολύ μεγάλο συμβολικό βάρος. Και ταυτόχρονα έδειξε τις δυνατότητες αλλά και τα όρια μιας αυθόρμητης εξέγερσης. Τώρα για το πώς, ας πούμε, ξέρω εγώ, πέρασε αυτό το πράγμα σε συγκεκριμένα πολιτικά στρώματα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν αποκόμισαν, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι πάρα πολλά από τα αιτήματα που έβαλε. Μάλλον δεν απάντησαν ούτε η κοινωνία, ούτε ξέρω εγώ οι ίδιοι εξεγερμένοι, ας πούμε, σε πολλά από τα ερωτήματα που έθεσαν, που τέθηκαν. Αλλά έτσι κι αλλιώς υπάρχει και αυτό ότι ο Δεκέμβρης ήταν ερώτηση, ας πούμε, οπότε δεν ήταν η απάντηση. Για το κίνημα των πλατείων. Κοίταξε, το κίνημα των πλατείων έχει πάλι σχέση με αυτό που σου είπα προηγουμένως, ας πούμε, ότι έβγαινε, ξέρω εγώ, ο ένας πολίτης, ρε παιδί μου, έτσι, ο πολίτης, το μέλος, ας πούμε, μιας κοινοβουλευτικής, αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, ας πούμε, το συστατικό αυτό, ας πούμε, ο συστατικός παράγοντας, έβγαινε από μια περίοδο που είχε μάθει αυτό το πράγμα, ας πούμε, είχε μάθει αυτή τη συναλλαγή και στις πλατείες έσπασε αυτή τη συναλλαγή. Όψε ότι ήταν θετικό, από μια άποψη. Αν και, εντάξει, επειδή λίγο πολύ... Δεν είχε πολιτικά χαρακτηριστικά, γι' αυτό έμεινε και έτσι όπως έμεινε. Δηλαδή, πώς να σου πω, με μπέρδεψε, να σου πω, το θέμα των πλατείων λίγα εκεί. Και δεν έχω βρει ακόμα απάντηση 100%. Ήταν θετικό, ναι, ήταν θετικό, αλλά από την άλλη, ξέρω εγώ, δεν προέκυψε μια καινούργια γλώσσα μέσα από αυτό το πράγμα. Ήταν συγκινητικά, ας πούμε, όλα και οι απόπειρες της άμεσης δημοκρατίας. Πραγματικά ήταν. Αλλά δεν ξέρω, είναι μπερδεμένο σχέση με το. Ναι, είναι καλά, δεν είναι. Νομίζω ότι κανείς δεν έχει αυτές τις απαντήσεις. Δεν το έχω σκεφτεί ακριβώς εκεί, ας πούμε. Δεν θα το αναλύσω έτσι πολύ. Αν σε ρωτήσω κάποιος αν έχεις πατρίδα ή έθνος, τι θα απαντούσες? Έχεις κάτι από τα δύο? Δεν μπορώ να το προσεγγίσω με όρους κάθετους το έθνος. Μπορώ να το προσεγγίσω με όρους συναισθηματικού. Το έθνος, την πατρίδα, μάλλον. Μόνο με όρους συναισθηματικούς και οριζόντιους. Δηλαδή, να σου πω, ας πούμε, ξέρω εγώ, πατρίδα για μένα ήταν αυτό που αντίκρισε ο παππούς μου, ας πούμε, όταν γύρισε μετά από 20 χρόνια δουλειά στην Αμερική, όπου έστρωνε ράγες, με κατεστραμμένη υγεία του και μετά από 6-7 χρόνια πέθανε. Αυτό ήταν πατρίδα. Έτσι, για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί αυτός ο άνθρωπος μπορούσε να έχει πατρίδα. Έτσι. Πες μου, αν ήταν πατρίδα αυτό που αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες του 22, ας πούμε, όταν γύρισαν από την ασιατική καταστροφή. Να. Δεν ήταν πατρίδα. Ήταν ένας διωγμός, από τη συνέχεια ενός διωγμού. Έτσι λοιπόν δεν μπορώ να προσεγγίσω, ας πούμε, κάθετα την έννοια του έθνους και την έννοια της πατρίδας, με την έννοια ότι τη σημασία ότι εγώ, ο άστεγος και ο
βιομηχανός. Ότι έχουμε κοινό έθνος, ναι, ας πούμε, και ότι ανήκουμε σε αυτό το πράγμα. Ναι, συμφωνώ σε αυτό, ούτε εγώ μπορώ έτσι. Δεν μπορώ. Νομίζω ότι η πατρίδα, μάλλον για τον καθένα, είναι κάτι εντελώς βιωματικό. Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς. Τα παιδικά σου χρόνια, οι μουσικές που ακούς, τα βιβλία που διαβάζεις, οι φίλοι σου. Ακριβώς, οι φίλοι, οι άνθρωποι, ναι, αυτό. Τώρα για το έθνος, ας πούμε, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι είναι μια ιστορική φάση. Όσο περίεργο και αν φαίνεται, ας πούμε, και όσες προσπάθειες έχουν γίνει να αποκτήσει μια διαχρονικότητα, ας πούμε. Ειδικά στην Ελλάδα έχουν γίνει πάρα πολλές. Κρατάμε και καλά την αρχαία Ελλάδα και δεν ξέρω εγώ τι είναι. Είναι αυτά τα κλασικά. Νομίζω ότι δεν έχουν πείσει, ας πούμε. Πείθουν στο μέτρο της, από τη στιγμή που το έθνος γίνεται κράτος. Οπότε, ας πούμε, ας γίνει μια συγκεκριμένη βία, μπαίνει ένα πλαίσιο κοινωνικού συμβολέου, ας πούμε, το οποίο λειτουργεί σαν συνεκτικός ιστός, ας πούμε, και τότε ναι, υπάρχει το ελληνικό έθνος, ας πούμε. Αλλά με αυτή την έννοια, ας πούμε, την έννοια την φιλετική και μεταφυσική, ας πούμε. Όχι. Ωραία. Θέλω να μου πεις αν έχεις πολιτική ή ιδεολογική τοποθέτηση. Πιστεύω ότι σε αυτήν την ερώτηση δεν μπορείς να απαντήσεις με μια συγκεκριμένο πράγμα, ας πούμε, μια συγκεκριμένη δήλωση, γιατί διαμορφώνεσαι συνέχεια. Ναι. Διαμορφώνεσαι συνέχεια. Εγώ μπορώ να σου πω για δύο ρεύματα. Να μου πες, τα οποία, αυτό θα σε ρωτήσω. Ναι, τα οποία ξέρω πω θεωρώ ότι μέσα εκεί, ας πούμε, κινούμε σαν πολιτική τοποθέτηση. Το ένα ρεύμα, ας πούμε, είναι η αναρχία. Έτσι όπως ο αναρχικό ιδεώδης διατυπώθηκε, ας πούμε, σαν ό,τι πιο ευγενές έχει διανοηθεί ο ανθρώπινος πολιτικός νους. Καταρχάς γιατί προϋποθέτει την ελευθερία του άλλου σαν κομμάτι της δικής σου ελευθερίας, ας πούμε. Και έτσι σπάει, ας πούμε, τη βασική νεωτερική αντίφαση μεταξύ συλλογικού νου και ατομικής βούλησης. Ναι. Αυτό είναι το ένα, ας πούμε. Βέβαια δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τον αρχισμό σαν τη ρωμαλαία θεωρία, ας πούμε, του 19ου αιώνα που δομήθηκε, ας πούμε, στο πρότυπο ενός ρωμαλαίου νέου ανθρώπου, ο οποίος άφηνε πίσω τη φύση, ξέρω εγώ, έσπαγε τα δεσμά με τη φύση, αλλά ταυτόχρονα επανεφεύρισκε και νέους τρόπους διασύνδεσής του, ας πούμε, με το περιβάλλον του και με το κοινωνικό του περιβάλλον. Γιατί έχουν προκύψει τα τραύματα, ας πούμε, του διαφωτισμού, έτσι. Έχουν προκύψει ματαιώσεις, έχει προκύψει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ας πούμε, την αγριότητα, το ολοκαύτωμα. Έχει μεσολαβήσει η κατάρρευση του σοσιαλιστικού μπλοκ, ας πούμε. Υπάρχει το ανύπαρκο. Γι' αυτό ο άλλος δρόμος, ας πούμε, με τον οποίο που συναντιέται, ξέρω, αυτή η αντίληψή μου, είναι ο ανθρωπισμός. Δηλαδή είναι η ίδια επίσης στον άνθρωπο και στις δυνατότητες του, στην απεριόριστη δυναμική του εαυτού, έτσι, αυτό είναι λιγάκι, έχει να κάνει με το τι πιστεύεις ότι μπορείς να γίνεις, όχι με το τι πιστεύεις ότι είσαι, ας πούμε. Και τη διαφορά μεταξύ δύναμης και εξουσίας, έτσι, δύναμη έχει ο εργάτης, εξουσία έχει ο εξουσιαστής, ας πούμε. Αυτό για μένα έχει μεγάλη σημασία, αυτό το, γιατί πολύ απλά μπορεί να ανατραπεί μέσα από τις σχέσεις. Δηλαδή ο καπιταλισμός είναι ένα πλέγμα σχέσεων, έτσι, πέρα από τη δύναμη του κεφαλαίου και την περισσόρευση και όλα αυτά, είναι σημαντικά, ένα πλέγμα σχέσεων, ας πούμε. Ότι θα μπορούσε, ας πούμε, μέσα από τη, δηλαδή, αυτή η ουμανιστική παράδοση, θα μπορούσε να δώσει αυτό το κάτι παραπάνω που χρειάζεται, ας πούμε, για να βρει και η ελευθεριακή σκέψη, ας πούμε, το σημείο να πατήσει. Γιατί, τι συμβαίνει, ας πούμε, ο καπιταλισμός βρήκε και το 19ο αιώνα έναν τρόπο, ας πούμε, να δώσει κέρδος από την ευρεσιτεχνία, ας πούμε. Η ευρεσιτεχνία όμως ανέτρεπε τη βασική συνθήκη ότι κάθε ανακάλυψη ανήκει στην ανθρωπότητα. Σωστό. Και όσο και να προσπάθησε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο διαφωτισμός και όλο αυτό το πράγμα, η νεωτερική σκέψη, ας πούμε, αυτό το πράγμα να το απαλύνει κατά κάποιο τρόπο, δεν τα κατάφερε. Γιατί βλέπεις, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή απαγορεύεται, ας πούμε, στις αφρικανικές χώρες που έχουν πρόβλημα με το AIDS να φτιάξουν γεννόσημα μέχρι πριν από λίγα χρόνια, να φτιάξουν δικά τους φάρμακα. Θέλω να σου πω ότι η αγριότητα είναι έμφυτη. Ναι.
Στο σύστημα το ίδιο. Στο σύστημα το ίδιο. Ναι. Οπότε το σύστημα το ίδιο τι είναι, είναι απάνθρωπο. Ναι. Άρα για μένα η πράξη ανθρωπιά δεν μου αρέσει ούτε αυτό η ανθρωπιά. Οι ανθρώπινε πράξει, έτσι, οι ανθρώπινε αφεντικέ πράξει, να το πούμε έτσι α πούμε, είναι τον υποσκάπτουν. Mm-hmm. Υποσκάπτουν αυτή την αγριότητα. Ναι. Ωραία. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου για τη Χρυσή Αυγή. Δεν θέλω να αναφερθούμε σε κανένα περιστατικό προσωπικό. Θέλω να μου πεις γιατί πιστεύεις ότι η Χρυσή Αυγή έχει αυτό το ποσοστό που έχει. Τι έχει γίνει δηλαδή, τι έχει συμβεί. Από εκεί που ήταν ας πούμε μια γκρούπα ναζιστική, έχει φτάσει στο σημείο να είναι μέσα στη Βουλή, έχει καθαγιαστεί και μέσα στη Βουλή. Λένε διάφοροι στη Νέα Δημοκρατία, είναι άμα σοβαρέψει Χρυσή Αυγή, είναι ένα καλό συνέτερο, δημοσιογράφοι. Όχι, η Νέα Δημοκρατία δεν το λέει. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Αλλά υπόκοφα το λέει. Ναι, ναι. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με τι βαθιέ και τι επιφανειακέ δομέ τη ελληνική κοινωνία. Η Χρυσή Αυγή, γενικά ο φασισμό, είναι μια βαθιά δομή. Αυτή η επιβολή, η κουλτούρα τη επιβολή, η κουλτούρα τη ανελευθερία. Ήταν μια βαθιά δομή. Θεωρείς ότι υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, δεν υπήρχε. Πιστεύω ότι υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες. Ναι, ναι. Απλώς οι συνθήκες είναι τέτοιες, ας πούμε, όταν οι συνθήκες συντρέχουν, εμφανίζεται μπροστά εμφανίζεται. Και οι συνθήκες αυτές ήταν, τι ήταν, ήταν η διάλυση, ας πούμε, του πολιτικού συστήματος, γιατί εντάξει, όλοι ξέραν ότι αυτοί που διαχειρίζονταν ας πούμε, την υποτιθέμενη κρίση, ας πούμε, ήταν κλόνοι οι οποίοι την είχαν δημιουργήσει, άρα λοιπόν δεν υπήρχε. Υπήρχε η αδυναμία στον αποδεσμευτή κατά κάποιο τρόπο ας πούμε, από αυτό το πλαίσιο ας πούμε, η ελληνική κοινωνία. Και βέβαια γυρίσα ας πούμε, σε μια. Εντάξει, είναι σαν παιδί ρε παιδί μου που το πρώτο που κάνει είναι να φωνάξει, ξέρω, να αντιδράσει. Να αντιδράσει, να σπάσει. Και... και μάλιστα ένα παιδί το οποίο αναθέτει σε κάποιου άλλου Ούγγανου ας πούμε να φωνάξουν για αυτόν. Ας πούμε, αυτό έρχεται σε. Έρχεται δηλαδή σε όσμωση με αυτές τις βαθιές δομές που σου έλεγα. Ποιες βαθιές δομές έχουν να κάνουν και με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πιο πριν, ας πούμε, και πιο μετά, τη Χούντα και όλα αυτά. Και εμφανίστηκε αυτό το μόρφωμα. Για μένα δεν είναι το επίκεντρο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η παγκόσμια δεν είναι το επίκεντρο. Δηλαδή δεν είναι ο κίνδυνος επαναφορά στην ακροδεξιά. Γιατί η ακροδεξιά είναι ένα αποκούμπι. Έτσι. Ο κίνδυνος είναι. Η ανθρώπινη δυστυχία, ας πούμε, η οποία μπορεί να εσκύψει, ξέρω εγώ, παγκόσμια σε σημεία, σε βαθμό του. Και βέβαια ο πόλεμος, ας πούμε, ο οποίος πάντα είναι ένα μέσο του καπιταλισμού για να φύγει από την κρίση. Ωραία. Φτάσαμε στις δύο τελευταίες ερωτήσεις. Θα μου πεις, με λίγα λόγια, ποια πιστεύεις ότι είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή του εγχώριου αναρχικού χώρου, ας πούμε, ή κινήματος, πες το πώς θες, και της αριστεράς. Αν αναλογιστεί κανείς και αυτό που έλεγες πριν για, την, για το μεγάλο μας με τις Χρυσές Αυγές, αν υπάρχουν παραπάνω ευθύνες σε όλους εμάς, να κάνουμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, γιατί φαίνεται ότι ό,τι γίνεται δεν πιάνει και σπουδαίο τόπο. Δηλαδή, κατάλαβες πώς το λέω. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Ποιες είναι οι ευθύνες μας απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, και όχι μόνο σε αυτό το φαινόμενο, και στο τι συμβαίνει τα τελευταία 5 χρόνια. Δηλαδή, η αντίδραση του χώρου γενικά, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι η ανάλογη αυτό που συμβαίνει. Μάλλον. Έχεις κάποια άποψη γι' αυτό, τι θα μπορούσε. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή δεν συμμετέχω σε κάποια συλλογικότητα για να κάνω κάποια κριτική εκ των ένδων, ας πούμε, και θα μου φαινόταν παράτερο, ας πούμε, να κάνω μια κριτική απ' έξω για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται και βάζουν μπροστά τους, ας πούμε, το κεφάλι στον τορβά, ας πούμε. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσα να. Εντάξει, επειδή δεν είμαι και βίαιος άνθρωπος, γενικά απεχθάνομαι τη βία και οποιαδήποτε βίαιη καταφυγή θα ήταν ανάθεση μέρους μου, ας πούμε. Πιστεύω ότι το πεδίο είναι το πεδίο του μυαλού. Δηλαδή ότι αυτό που πρέπει να γίνει, αυτό που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν συνεχώς ενημερωτικές προσπάθειες, αλλά όχι σε σχέση με το παρελθόν. Θέλω να σου πω ότι όλοι ξέρουν, ας πούμε, ότι είναι απαυγάσματο, είναι παιδιά των χιτλερικών, ας πούμε. Σε σχέση με το παρόν, σε σχέση με το παρόν. Σε σχέση με το παρόν, δηλαδή τι κάνουν τώρα ακριβώς, ας πούμε. Ποιους στηρίζουν στην ουσία. Τι αντισυστημικό έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Κατάλαβες, αυτό, δηλαδή πρέπει να καταφανεί αυτό. Να το καταδείξουμε και να. Μέσα από αυτό, ας πούμε, να
να γίνω κάτι περιττό, να γίνω ένα κομμάτι του χθες. Mm-hmm. Να γίνω αυτό που ήταν πάντα. Δηλαδή, πλάσματα που ζουν στο σκοτάδι και το φως τα διαλύει. Κατάλαβα. Όπως έτσι. Ωραία. Τώρα είναι η τελευταία ερώτηση. Θα κάνουμε πολιτική και με μουσική. Αν σου έλεγε ένα πολιτικό κόμμα ότι θέλει, ας πούμε, μουσική σου, μια και είμαστε τώρα και σε προεκλογική περίοδο, για να τη βάλει, ξέρω εγώ, στο διαφημιστικό του σπότ, θα το κάνω. Όχι, δεν έχει σχέση. Όχι. Okay. Δεν έχει σχέση. Γιατί... Γιατί δεν έχει σχέση. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.